Είστε. Πάρα πολύ καλά, Χριστίνα. Τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Έχω τρελαθεί μαζί σου, Χριστίνα μου. Έχεις τρελαθεί. Γιατί το έχεις εκεί. Ναι. Για να μην ξεχάσω. Άλλο. Καλή εβδομάδα να πούμε, δεν είπαμε. Ναι, ναι, καλή εβδομάδα, καλέ. Τι κάνετε, πώς είστε. Πάρα πολύ καλά. Εσύ όμως ήδηγα πιο καλά. Ο Σάκης είναι πανό. Εδώ κανονικά. Ναι, ναι. Ωραία, κάτσε περίμενε γιατί δεν σε ακούω. Να ρυθμιστούμε ένα λεπτό. Ξέρεις, η Δευτέρα έχει αυτή τη δυσκολία, ας πούμε, να μπει σε ένα πρόγραμμα, ξέρετε, συγκεκριμένο. Θα μπω λίγο πλαγίως, δεν σας πειράζει. Γιατί είχαμε ένα θέμα. Λίγο μας μια μάσκαρα μας ξέφυγε λίγο. Και έχω, είμαι με μια ελιά η οποία δεν υπήρχε πριν. Κατάλαβες, αλλά εντάξει, δεν είναι τίποτα. Όλα αυτά. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, σίγουρα. Προσπαθώ να βρω που είναι και εγώ. Εντάξει, λέω εγώ πρέπει παιδί μου τώρα. Καμία σχέση. Ωραία. Λοιπόν, εχθές το βράδυ, τι έγινε χθες. Έφυγε η κυρία Φιλίνη, το ωραίο κορίτσι. Λοιπόν, ένα λεπτό και τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Πρώτα απ' όλα, Μαρία Μπεκατόρου ζωντανά, σε 30 δεύτερα θα είναι εδώ να αναλύσουμε το Just the Two of Us, τα πάντα. Τι ήταν αυτά που είπε η Ελένη Φιλίνη, τις βόμβες που πέταξε περιστημένων. Εν πάση περιπτώσει, συστημένων, δεν το είπε έτσι ακριβώς, το λέω εγώ για να. Λοιπόν, ότι ξέρει τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά σου λέει όλα αυτά που προαποφασισμένα είναι τώρα. Έδειχνε και το κινητό της στους συναδέλφους και έλεγε να εδώ πέρα. Τα έχω όλα γραμμένα. Τα έχω γραμμένα και μου έχουν στείλει οι φίλοι μου και μου τα λένε όλα. Εκτός από Μαρία Μπεκατόρου που θα την ανακρίνουμε κανονικά, έχουμε και Άντζελα Δημητρίου. Η οποία την προηγούμενη Παρασκευή, βέβαια. Έκανε την πρεμιέρα και έγινε πανικός, παιδιά. 1600 άτομα το λιγότερο. Έκανε αρβάση και η κόρη της όμως. Είχαμε και αυτό. Δηλαδή αυτή ήταν πολύ ευχάριστη για την οικογένεια. Και διασκέδασαν και στο μαγαζί μετά τα παιδιά. Νομίζω ότι γενέθλια είχε η μικρή. Γενέθλια, πρεμιέρα και παρά όλα. Τα πάντα. Φαντάζεσαι να πει να διασκεδάσει αλλού. Τέλεια. Θα την εξετάσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με Just the Two of Us. Έλα, πάμε. Το έχουμε πει αυτό. Πάμε στο βίντεο. Αθηναίες, ερχόμαστε σε σένα. Είσαι πάντα πολύ καλή, αλλά δεν σου κρύβω να πω αυτό που αισθάνομαι, ότι με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Την προηγούμενη φορά, επειδή αισθάνθηκα ότι παίρνεις πολύ σοβαρά το παιχνίδι, και αυτή τη φορά για τον ίδιο λόγο. Έχεις κάνει κάποιες δηλώσεις για τις οποίες δεν μπορώ να σε κρίνω, έτσι. Ούτε εγώ εσένα και εσύ με έχεις φέρει σε δύσκολη θέση. Πώς? Με δικές σου δηλώσεις. Α, παιδιά, μην μου τα αρχίσετε αυτά τώρα. Μια χαρά, δες εδώ, πήραμε βαθμούς μεγάλους και αυτά, τις δηλώσεις. Νομίζω σου έβαλε ένα 9 την προηγούμενη φορά. Δεν έκανε σε δύσκολη θέση. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, εγώ αυτό που είπα για σένα. Για τις δηλώσεις μίλησα. Αυτό που είπα για σένα είναι ότι δεν θέλω να παίζω με ανθρώπους που κλαίνε. Ναι, δεν έκλαψα μπροστά σου. Θέλω να το διευκρινίσω. Δεν έχει καμία σημασία με στεναχώρηση. Παιδιά, για να μην φέρετε εμένα σε δύσκολη θέση, θα ήθελα απλώς να συνεχίσουμε. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω όμως να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω. Εντάξει. Ήξερες ποιοι θα είναι στην Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Okay. Δέχτηκες να είσαι στο παιχνίδι? Σαφέστατα. Γιατί τόση δυσαρέσκεια με την δεν Επιτροπή? Δεν έχω κάτι προσωπικό, ούτε με σένα, ούτε με τη Λιδία, γιατί αυτό θέλω κάτι να θέλεις. Κάτι διάβασα. Νομίζω ότι ξέρεις πως από αυτά που λέμε βάζουν τα μισά γιατί κάνουν ωραίο τίτλο. Φαντάστηκα, φαντάστηκα θα το πεις αυτό, μπορεί να ισχύει. Όχι, ισχύει αυτό πολλές φορές. Θέλεις να σου πω τι είπα ακριβώς? Αχ, όχι παιδιά τώρα. Θα τα πούμε μετά. Ναι, σωστά. Μην μου το κάνετε. Δεν απολόγουμε Αθηναϊσμού. Είμαι πάντα ειλικρινής. Αυτό που είπες είναι οκ και τελείωσε. Μέσα. Κερνάω εγώ καφέ και θα τα πούμε. Σ' άρεσε το τραγούδι Αθηναϊς? Δεν κρατιέμαι, τι να κάνω. Της άρεσε της Αθηναϊς? Λοιπόν, είναι αλάνθαστη, είναι εξαιρετική. Μερικές φορές δεν λάμπεις όσο θα μπορούσε να λάμψει μια γυναίκα τόσο όμορφη και τόσο
καλή όπως εσύ. Κάτι γίνεται και δεν λάμπει. Δεν ξέρω αν είναι δυσαρέσκεια. Κάτι γίνεται και δεν λάμπει. Τέλεια, εσύ δεν θα είσαι αυστηρή, εσύ δεν θα κλαις. Πάμε στη Λιδία. Νομίζω ελάχιστοι παίκτες από την πλευρά των επωνύμων μέσα στο παιχνίδι μπορούν να πούνε έτσι ένα κομμάτι σαν αυτό. Έκανες καλά που τους έπριξες να πεις ελληνικό. Νομίζω ότι. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ σωστό. Να είστε καλά. Πράγματι δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις, έχω όμως αυτιά. Αυτό ακριβώς είπα, Λιδία μου. Αυτό ακριβώς είπα. Θα τα πούμε μετά, μην τρώμε άλλο χρόνο, Γιώργο, συγγνώμη. Εντάξει, ήθελα να πω λοιπόν ότι πραγματικά χαίρομαι που υπόθηκε αυτό το κομμάτι που ακούστηκε μέσα στο σόου. Νομίζω ότι μας ανεβάζει το επίπεδο όλης της παραγωγής. Επίσης, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στον Γιώργο Καπουτζίδη να επιστρέψει το χαρακτηρισμό του φωτογενή πολίστα. Γιατί προχωράνε οι εβδομάδες και έχουν αρχίσει και σφίγγουν τα λουριά. Έρχονται με στα σκοτάδια σαν τους λοποδίτες. Πέσουν και πόνουν και μας τραγουδούν. Τα κοιτάπια τους που δεν τα πιάνει ο νου. Λοιπόν, από εδώ και πέρα ξεκαθαρίζω. Φωτογενή πολίστα λένε εμένα, ωραίο κόμμενο λένε εμένα, το βλοντάκι το λένε πολίστα, την Αθηναίδα τη λέμε Αθηναής, τέλος. Σε παρακαλώ, παρακαλώ. Θεωρώ ότι το είπες εξαιρετικά, η Ραλία συγκλονιστικά. Θα βάλω 10 παιδιά. Εγώ το δέχομαι τη δώρα. Είπαμε να μην πολυσιεργούμε, αλλά δεν είπαμε να περνάμε και στο fast forward. Περίμενε. Δεν πειράζει. Ό,τι λέμε την ξέρετε. Μας ενθουσίασε ο Βλοντάκης. Χόρεψες κιόλας. Δεν ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να είμαι αυστηρή μαζί σου, γιατί μία κουβέντα σου είπα και το κάναμε σύριαλ. Αλλά σήμερα ήσουν πάρα πολύ καλός. Είμαι ειλικρινής. Έχω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να με ακολουθήσει λίγο η κάμερα, μισό λεπτάκι. Πάμε σε διαφημίσεις. Στην αρχή λέω θα είμαι αυστηρή. Τώρα έβαλα το δεκάρι μου, θα είμαι αυστηρή. Λέω δεν μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα του, θα το κρατήσω. Μετά το ξέχνα όσο πέρναγε η ώρα. Το ξέχασα τελείως. Δηλαδή είμαι σε δύσκολη θέση. Είναι πολύ, πολύ καλή. Αύριο θα λένε οι ρεπόρτερ ότι βάζουμε μεγάλους βαθμούς. Δεν με νοιάζει, ας το λένε. Εγώ σας έχω βάλει άριστα. Χι, 10. Αυτά τα αστεία μην τα κάνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κουρνάς. 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθηναής. 10 βέβαια. Τι να βάλω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια. Και ο κύριος Κορκολής. Μην το σκέφτεστε και πολύ. Μονάχος μα όχι μόνος, γιατί σε ροκ. Γιατί το ροκ πηγαίνας, άμα δεν το έχεις να το φοβάσαι. Γιατί σε... Λιδία, εγώ το κράταγα σαν καλό σερβίτσιο το δεκάρι, αλλά θα το βάλω για κάθε δευτερόλεπτο της εμφάνισης του Θεοχάρη σήμερα και της εμφάνισης. Μπράβο, έβγαλε τα καλά της τα σερβίτσια η Λιδία. Ο κύριος Τουρνάς. Μπράβο και στους δυο σας, μπράβο Θεοχάρη, 10. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθηναής. Όχι απλώς θα πλήρωνα πολλά. 10. Α, μπράβο! Και ο Κορκολής. 10 με τόνο. Πάμε στην Αθήνα να δούμε τι θα μας πεις. Κι άμα σου άρεσε πολύ αυτό που είδες,
Βάλε βαθμό στα παιδιά, να μη σε λένε κάκια και να μην πρίζουνε μετά όλοι τους εμένα. Κλέβει την παράσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης. Καλώς όρισες, Μαράκη. Γεια σας. Είσαι καλά, καρδούλα μου. Καλή εβδομάδα. Δόξα τον Θεό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ήσουν ευχαριστημένοι από την εμφάνιση. Τη δική ναι, σου. Ναι, με. Εντάξει, κάτι τι έγινε γίνεται. Εκεί, τι παρεξήγηση έγινε με την Ελένη Φιλίνη και δήλωσε ότι όλα αυτά είναι... Ναι, κι εγώ να πω την αλήθεια, το είδα μετά και έπεσα από τα σύννεφα. Τι να σας πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπε η Ελένη, μπορεί να έχει τους λόγους της. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν έχει στηθεί κάτι. Είμαστε όλοι απόλυτα ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Ακούγοντας όλους τους συναδέλφους σου σε εισαγωγικά χθες, ναι. Τους συναγωνιστές σου, ναι. Θεωρείς ότι η Ελένη Φιλίνη ήταν το ζευγάρι που έπρεπε μαζί με τον... Καραφώτη. Τον μικρό τον. Τον Κώστα. Τον Κώστα Καραφώτη. Όταν το ζευγάρι που έπρεπε να αποχωρήσει. Κοίταξε να δεις. Εμείς από ό,τι έχουμε καταλάβει, μάλλον θα πω για μένα, νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ και ο κόσμος. Δηλαδή, τελικά, δεν είναι μόνο η βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής, είναι και οι βαθμοί που δίνει ο κόσμος σε ένα ζευγάρι. Άρα, όταν είναι 50-50 το ποσοστό, φαντάζεσαι ότι κρίνονται και από τον κόσμο. Άρα... Μα νομίζω ότι εδώ ακριβώς έχετε και η ένσταση της Ελένης Φιλίνη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελενάκη μου, καλώς σου μεσημέρι. Γεια σας, ρε κορίτσια. Τι κάνεις, πόσο πια γόρια. Έχουν έτσι αλλιώς υποθεί, αλλιώς γίνει, έτσι γίνεται πάντα. Είναι το χαλασμένο τηλέφωνο που λέω εγώ. Είναι κάπως όλα. Ένα λεπτό, Ελενάκη, ένα λεπτό. Επειδή υπάρχει δήλωση, παρακολούθησα... Ελενάκη, να πω κάτι. Ελενάκη μου. Μου είπανε ότι είχα πρόβλημα με το Μέγκα. Γιατί δεν πήγα στην εκπομπή το πρωί. Μπορώ να πάω αύριο μεθαύριο, ποτέ μου πούνε. Είχα γύρισμα. Πού να ξέρω εγώ, θα φύγουμε και έπρεπε το πρωί να πάω στο Μέγκα. Και τώρα έχω άλλο γύρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι στην πρίζα συνέχεια. Έχω και άλλες δουλειές, παιδιά. Δεν ασχολούμαι τώρα. Έλεος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Ναι. Εγώ δεν είπα ήταν στημένο γιατί κάποιο πράγμα. Είπανε κάποια στιγμή με ρωτήσαν αν ήταν στημένο. Λέω, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Απλώς και το έδειξα κιόλας και στην παραγωγή και σε όλους. Είχα κάποιο μήνυμα από συνάδελφο που τραγουδάμε μαζί και μου λέει: έχω στείλει και δύο και δεν φτάσανε ποτέ. Μπορεί να έχει μπλοκάρει το σύστημα. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά, τα τεχνικά. Δεν συμβαίνουν αυτά παντού. Ναι, αλλά συνέχισες κιόλας λέγοντας ότι. Τι να πω, θέλεις να σου πω ποιος θα είναι στο τέλος νικητής. Όχι, να σου πω κάτι, εντάξει, αυτά ψηλό. Ψηλοφαίνονται. Κοίτα, ουσιαστικά ξέραμε ότι θα φύγουμε από την περασμένη φορά, δεν είμαστε για να φύγουμε. Και μάλιστα σε ένα τραγούδι εξαιρετικό και σωστότατο. Και δεν το είπα εγώ. Mm-hmm. Το είπανε άνθρωποι της δουλειάς, ενώ της μουσικής της δουλειάς. Ναι, ναι, ναι. Ούτε του θέατρου, ούτε... Λοιπόν, τη στιγμή που ήταν να φύγουμε στο πιο σωστό κομμάτι, γιατί να μην φεύγουμε τώρα. Εμείς κάναμε τον κύκλο μας. Εγώ πιστεύω κάθε πράγμα κάνει τον κύκλο του. Εμείς τον κάναμε τον κύκλο. Ουσιαστικά με αυτό που λέτε... Πολύ ωραία. Πιστεύω αν βοηθήσαμε. Κυρία Φιλίνη, όμως ουσιαστικά με αυτό που λέτε, επιβεβαιώνεται αυτό που είπατε εσείς οι ίδιες στις δηλώσεις, ότι θέλετε να σας δείξω τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος ουσιαστικά πώς θα έρθουν τα ζευγάρια σε κατάταξη. Δεν είναι ανάγκη να τα δείξω εγώ, τα βλέπουν όλοι. Έχετε δει κάτι τίποτα. Και το λέτε αυτό, το πέρα από αυτό. Δεν έχω δει τίποτα. Παιδιά, δεν έχω δει τίποτα. Δεν είμαι ούτε μάντης, ούτε απλώς τίποτα. Εγώ έτσι από περιέργεια, Ελένη μου, θα ήθελα να μάθω ποιος θα βγει. Ποιος? Ποιος θα βγει, ποιος θα είναι ο νικητής. Εγώ δεν είμαι ποτέ κακός Ιωνός να λέω τέτοια πράγματα. Ποτέ. Όχι, καλός Ιωνός είναι, είναι μια πρόβλεψη. Βλέπετε... Και να σου πω και κάτι, όλα τα παιδιά εκεί πέρα, πραγματικά, είναι πολύ ταλαντούχοι, είναι πολύ... τα αγαπάω πάρα πολύ και το μαράκι που κάθεται εκεί πέρα είναι άπαιχτη, δηλαδή κάνει, να σου πω κάτι. Το πάει να κάνεις κάτι το κέφι σου, να το κάνεις με την καρδιά σου. Εμένα αυτό ουσιαστικά ήταν. Σου είπα, ο λόγος που μπήκα δεν μπήκα ούτε σε ένα talent show, τα είπαμε και την άλλη φορά με τη Χριστίνα, δεν θα πήγαινα ποτέ, έλεος δηλαδή, να κάνω τι, δεν είμαι το παιδάκι που ξεκινάει θες. Και τι να κρυθείς τώρα εσύ. Πήγαμε ακριβώς να βοηθήσουμε, αν μπορέσαμε να το κάνουμε το κάναμε, αν γίνανε κάποια λάθη γίνανε, όλα γίνονται στη ζωή. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι σε αγαπάνε, σε αγαπάνε, κάποιοι δεν σε αγαπάνε. Σίγουρα, αλλά κυρία Φίλη, το μετανιώσατε. Όχι, δεν το μεγάλωσα καθόλου. Βλέπετε εσείς ότι κάποια ζευγάρια προβάλλονται περισσότερο και το λέτε αυτό? Όχι, όχι, δεν είναι θέμα βλέπω, δεν βλέπω, τι βλέπω, τι δεν βλέπω.
Μπορεί κάποιοι να σε πάνε πιο πολύ, κάποιοι να μην σε πάνε. Αυτά γίνονται γενικά. Εγώ να σου πω κάτι. Τα 15 τηλεφωνήματα που έπρεπε να υπάρχει διαφορά. Εμένα να σου πω κάτι. Εγώ αυτό το είπα και, και στο τέλος. Εγώ το μεγάλο με ευχαριστώ. Και πραγματικά αυτούς που εμπιστεύομαι πραγματικά είναι το κοινό και ο κόσμος. Αυτός με έχει κάνει μέχρι σήμερα, αυτός με έχει κρατήσει μέχρι σήμερα, αυτόν ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ωραία, κυρία Φιλίνη, όμως με βάση τη δήλωση που κάνατε χθες, μήπως ήταν τη στιγμή μια παρόρμηση και αλλιώς βγήκε, αλλιώς θέλατε να πείτε κάτι και αλλιώς βγήκε ο τρόπος που το εκφράσατε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έκανα δήλωση ακριβώς. Γιατί όταν με ρωτήσανε, είναι στημένο, δεν το γράφουν όμως αυτό. Ότι την ερώτηση αυτή. Ελενάκη, Ελενάκη, άκουσε με. Επειδή παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή το απόσπασμα αυτό που στο πρωινό μου, στα παιδιά το πρωί, ακόμα και η γλώσσα του σώματος, η δική σου, ήταν ενός ανθρώπου που έχει πολύ θυμώσει. Έχει εκνευρισμό. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, ή μπορείς να μου πεις, ναι, ξέρεις κάτι. Μπορείς να μου πεις ότι εκείνη τη στιγμή θύμωσα τρομερά. Δεν φτάνανε. Δηλαδή όταν μου λένε, και να στα δείξω, κρατημένο είναι το μήνυμα. Δηλαδή αν με δεις, το έχω στο κινητό μου να το δεις. Θέλουμε και δεν παραλαμβάνει, δεν φτάνει. Τι να Ωραία. Κάνω τώρα. Θέλω να το δούμε μαζί, να δούμε μαζί το απόσπασμα. Για να καταλάβεις τι ακριβώς εννοώ. Θα σου εξηγήσω. Α, το πλάνο, λέει. Δεν φύγαμε, δεν έπρεπε να φύγουμε κάποια στιγμή. Μα κάνουμε κι εμείς τίποτα άλλο. Αρκετά κάνουμε. Στενοχωρημένη. Όχι, βέβαια. Στενοχωρημένη. Δεν σας επηρέασε. Απλώς αυτό που είπαμε με τα μηνύματα ισχύει. Το έδειξα πριν. Μου στέλναν κάποια μηνύματα κάποιοι φίλοι μου. Τα έχω και εδώ. Ανάγκη να λέω ονόματα τώρα, δεν νομίζω. Γιατί είναι συνάδελφοι κιόλας. Και μου λένε, κάτσε στο διαβάσω ακριβώς, έχει υπόψη, δεν ξέρω αν παιχτεί αυτό που λέω, πως ψήφισα δύο φορές και απέτυχαν και οι δύο ψήφοι να παραδοθούν. Εγώ πάντως σας ψήφισα να ξέρετε και ήταν κανονικά. Είναι και αυτό όμως, έτσι, είναι επώνυμα, δεν είναι ανώνυμα. Εκεί αποδίδεται δηλαδή την ήττα. Εγώ το λέω απλώς, απλώς το λέω. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο εκεί. Αλλά. Διαβάζω τα μηνύματα, πειράζει. Σας στεναχώρησε το αποτέλεσμα, το περιμένατε? Ναι, το περίμενα. Γιατί? Μήπως θες να σου πω όλα τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος? Δεν νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον μετά το παιχνίδι. Απλώς κάποια πράγματα είναι δρομολογικά. Ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Εμείς ήρθαμε κάποιοι επώνυμοι, ενώ πιο παλιοί στη δουλειά, να βοηθήσουμε σε αυτό το σοου. Καλό είναι να φανούν κάποιοι νέοι άνθρωποι, κάποια νέα παιδιά. Έτσι πρέπει, κανονικά. Ελενάκη. Αφού τα είπα, ρε παιδιά, τι θέλετε τώρα να πω? Αυτό το βλέπω εγώ. Αυτό το δείξανε, πότε το δείξανε. Και μάλιστα με ρώτησε το παλικάρι μου, λέει, είναι στημένο, δεν το λέει αυτό τώρα στην κάμερα, δεν ξέρω. Λέω, όχι φυσικά, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ναι, λες, είναι κάποια πράγματα δρομολογημένα. Λες αμέσως στη συνέχεια ότι είπαμε να λάβουμε μέρος εμείς οι πιο παλιοί, υπάρχουν οι καινούργοι. Σε κάθε λέξη, επειδή είσαι μια πανέξυπνη γυναίκα, κάθε λέξη που λες έχει το νόημά της. Άφηνε και ένα υπονοούμενο. Ναι. Λοιπόν, θεωρείς ότι ήταν. Δεν είναι κακό, να σου πω κάτι. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Διαφήμιση κάνουμε στο Μέγκα αυτή τη στιγμή. Μην νομίζεις. Ο κόσμος είναι έξυπνος, παιδιά, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ξέρεις κάτι, Ελένη μου. Ελένη, εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω εν τέλει αν είσαι ικανοποιημένη από αυτό που συνέβη εχθές ή όχι. Και ποια είναι η άποψή σου? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Βοήθησε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εάν καθόμασταν μαζί τώρα παρέουλα και πήραμε ένα καφεδάκι, ποια ήταν η άποψη που θα μου έλεγε? Στο βίντεο εγώ είδα ότι είσαι πάρα πολύ ενοχλημένη, ότι ήσουν εκνευρισμένη. Σε ξέρω πολύ καλά. Σε ξέρω πολύ καλά. Το χαμόγελο σου δεν υπήρχε. Το χαμόγελο φιλίνη. Ξέρεις τη δουλειά, να κοιμάμαι 6 ώρα γιατί δουλεύω στο μαγαζί και να ξυπνάω 8 και να μέχρι τη 1 το βράδυ. Έχω καταρρεύσει πια. Είναι και η κούραση, παιδιά. Ξέρεις, εγώ έλεγα άντε να τελειώνουμε να πάω να ξυπνήσω, να κοιμηθώ. Ωραία, με λίγα λόγια πρέπει να πεις την άποψή σου λοιπόν για αυτό το παιχνίδι. Εγώ πέρασα πολύ καλά. Είχα την τύχη να γνωρίσω κάποια παιδιά. Να έρθω πιο κοντά με κάποια παιδιά. Όπως είναι και το Μαράκι, όπως είναι και άλλα παιδιά. Τους μισούς ήξερα, τους μισούς δεν τους ήξερα. Που πραγματικά τους αγαπώ πάρα πολύ και θα ήθελα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε παρέα. Είναι άσχετο αυτό και το τα λέγαμε και με την Μαριό που θα πάμε, θα δούμε και κάποια πράγματα. Λοιπόν, ήμουνα πάρα πολύ τυχερή που ήμουνα με τον Κώστα τον Καραφώτη. Αν βοήθησα, πιστεύω ότι βοήθησα, όσο βοήθησα, γι' αυτό το σκοπό. Εγώ πέρασα καλά όσο πέρασα. Κυρία Φιλίνη, έφυγες κανονικά, δίκαια, έφυγες από το παιχνίδι, ναι ή όχι, τι πιστεύεις? Εγώ αυτό θέλω να μου πεις. Εγώ αυτό περιμένω τόση ώρα. Δεν θα ήθελα να φτάσω σε κάποιο σημείο και να είμαι με άγχος και αυτά, όχι, τι θα γίνει και τι αυτό. Δεν θα το ήθελα αυτό. Σίγουρα. Έχω τη σωστή στιγμή. Για μένα. Κυρία Φιλίνη, εσείς είστε με τον Κώστα Καραφώτη. Υπάρχουν όμως και ένας... Ακούγε καλά, γιατί είμαι τώρα με το κινητό και
Ναι, ναι, το ξαναλέω. Είστε με τον Κώστα Καραφώτη. Υπάρχουν όμως και κάποια ζευγάρια. Ναι. Είναι με την κυρία Ελπίδα. Αυτό θεωρείτε πως βοηθάει ένα σύν αυτόματα για το ζευγάρι το άλλο? Ποιο? Ότι υπάρχει τραγουδιστής με μεγαλύτερη εμπειρία. Σε άλλα ζευγάρια βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν, που τραγουδάνε, που είναι επαγγελματίες. Παιδιά, τώρα τι θα κάνω, προβλέψεις θα κάνουμε. Να πω και εγώ στο κανάλι τουλάχιστον να κάνω εκπομπή, να τα λέμε παρέα. Να σας πω, όταν μιλήσατε για τη διαφορά, όταν είπατε ότι δεν πηγαίνανε κάποια μηνύματα που στέλναν φίλοι σας. Αυτό είναι αλήθεια, το έκανα. Γιατί ναι, είναι. Ήτανε 15 τηλεφωνήματα διαφορά. Άρα, ωραία, εκεί πιστεύετε ότι κάτι έχει γίνει. Αν αυτά τα μηνύματα είχαν πάει. Το αυτό κάτι και... έχει γίνει, μπορεί να έχει γίνει. Mm-hmm. Πώς τυχαίνει. Εμένα, ας πούμε, το πρωί είπανε, εμένα είχε μπλοκάρει το κινητό μου σήμερα. Mm. Δεν είχα κινητό. Ξαφνικά μου ήρθαν 20 μηνύματα. Μπορεί να είχε μπλοκάρει και το σύστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελενάκη, σου μιλάω. Είχε μπλοκάρει το κινητό μου. Ωραία. Ελενάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση τώρα. Να είστε καλά όλοι σας. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Μαράκη. Η Μαρία είναι στον αγώνα ακόμα και δυναμικά. Και πιστεύω ότι η Μαρία θα είναι μεγάλη έκπληξη. Εγώ το έχω πει από την αρχή αυτό, Μαράκη. Έτσι. Γιατί έλα τώρα, δεν κατάλαβα. Έχεις δύο μεγάλα του. Έχεις δύο μεγάλα του. Ότι σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι. Και ότι εσύ έχεις πεισμός και θα τα πας πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά είσαι και καλύτερη. Κάθε φορά είσαι πολύ καλύτερη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Και εγώ σφυρίζω με κατόρου. Ψήφισε χθες. Λοιπόν, αυτό που έχουμε δει είναι ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η δημοτικότητα του καλλιτέχνη, του ανθρώπου που τραγουδάει. Γιατί και στο αντίστοιχο άλλο παιχνίδι που είχαμε, λέμε ότι ο κόσμος τελικά έδωσε άλλο αποτέλεσμα από αυτό που πιστεύαμε όλοι. Μαρία, εσύ. Εντάξει, έχεις δείξει ότι έχεις πάει λίγο πιο χαλαρά εκεί. Όμως, άλλοι έχουν δείξει ότι το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Και η κυρία Φιλίνη, όπως είδαμε πριν, και η Μαριάννα χθες το βράδυ, είδαμε ότι είχε έντονη κόντρα με την Επιτροπή, με τις δηλώσεις που έκανε. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι και θέμα χαρακτήρα. Yeah. Πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα. Άλλοι μπορεί τα πιο απλά πράγματα να τα κάνουν στο μυαλό τους δύσκολα, και άλλοι όχι. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που γενικά δεν σκάω και πολύ. Και επειδή μου έτυχε αυτό που είναι τόσο ωραίο και αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή, προσπαθώ κάθε στιγμή από αυτή την ωραία δουλειά να τη χαίρομαι. Τις γνωριμίες, ακόμα το φωτισμό, τα μικρόφωνα, το στούντιο, όλα. Όμως, σίγουρα η Μαριάννα είναι ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος, είναι μια σπουδαία ερμηνεύτρια και ίσως έγινε μία μικρή παρεξήγηση. Νομίζω ότι θα τη λύσουν όπως την έλυσε και ο Αντώνης Βλοντάκης με την Αθηναΐδα. Καλά, τι την έλυσε. Ο Αντώνης Βλοντάκης πέρασε στην αντίθετη όχθη. Αυτό σου λέω. Δεν ξέρω. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τσάμπα οι καυγάδες, τσάμπα που στενοχωρήθηκε η Αθηναΐδα, γιατί την ξέρω τώρα κιόλας. Η Μαρία το λέει από την αρχή. Μ' αρέσει, περνάω καλά, ξέρω ότι έχω απήχηση και δεν τρέχει τίποτα. Πάμε best of Μαρία Μπεκατόρου. Είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε. Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. Αϊ, 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 αϊ. Στόμα, χαμόγελο, κορμί, γραμμή. Αϊ, 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 αϊ. Αϊ, 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 αϊ. Αϊ, 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 αϊ. Ήταν εξαιρετικά, μας δώσατε πάρα πολύ κέφι. Πραγματικά, νομίζω και σε όλους τους φίλους. Η Μαρία θέλει λίγο δουλίτσα στη φωνούλα. Μουσικά το λέω αυτό. Η Μαρία είναι μια γατούλα δίπλα στο Χρήστο. Ελπίζω να μην τον παρασύρει στον όλεθρο. Μαρία Θεά, δεν με νοιάζει αν το πες καλύτερα στην πρόβα. Αν δεν ξέρω αν ήσουν απόλυτα καλή ή απόλυτα τέλεια. Θεά. Δεν μπορώ να πω, χωρίς να είμαι κάποια από τους δύο μουσικούς εγκέφαλους, ότι η φωνή ήταν, θα πεις, πάμε να ακούσουμε τη Μαρία να τραγουδάει. Αλλά ποιος νοιάζεται. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα. Απ' τους φωλιούς πολιτικούς λες είσαι ένας από αυτούς που σε πουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Το πώς κατάφερε η Μπεκατόρου με μαλλί έτσι να συνδυάσει την καταγγελία με μαλλί, τουαλέτα, βραδινή και όλα τα σχετικά, μόνο η Μπεκατόρου θα μπορούσε να καταφέρει αυτό. Νομίζω ότι ενώ η προσπάθειά σου είναι πάρα πολύ σοβαρή,
μας λείπουν κάποια πράγματα τα οποία θα μας πείσουν λίγο περισσότερο ότι αυτό που λες, αυτό που τραγουδάς, αυτό που παρασταίνεις, το εννοείς. Αυτό που με λίγο δεν μου άρεσε είναι ότι όταν τραγουδούσες κάτι μου, το Πατρίδα μου, λίγο κατρακυλούσαν πιο πολύ από όσο θα ήθελα. Και παρόλο που δεν είμαι μουσικός εγκέφαλος, με αγχώνει να σε ακούω να τραγουδάς και να λέω θα το βγάλει το μου, θα το βγάλει το μου. Σε πάρε πασά μου, την όδο το βουρτσά μου, δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Θα σορκιστούμε πώς θα μοιραστούμε, θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας τη ζωή. Πολύ δύσκολα κάτσα στη θέση μου και δεν σηκώθηκα να χορέψω. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ χαριτωμένο αυτό. Είσαστε πολύ χαριτωμένο ζευγάρι και σου πήγαινε πολύ αυτό σήμερα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι στο τραγούδι δοκιμάζεται η Μαρία και φιλότιμα κιόλας. Γιατί έχω την εντύπωση όμως ότι θα την κερδίσει κάτι σαν θέατρο. Αχ ναι κύριε Τουρνά, στο θέατρο θέλω να παίξω. Με κατόρισε αρρώστια, διαλυόμαστε με την πάρτι σου. Δεν ξέρω, πες μου λίγο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα μαζί σου τόσο beach, δεν μπορώ να καταλάβω. Πες μου, απά μπορείς να... Δίκιο είχατε. Μπεκατόρου, give me five, γιατί το είπες στο live πιο καλά από την πρόβα πρώτη φορά. Το περίμενα καλύτερο. Όχι για τα αγγλικά, δεν είμαστε φροντιστήριο αγγλικών. Απλώς νομίζω ότι το μη τέμπο, και για να το πω πιο... Για πες το πιο... Το αργό, εν πάση περιπτώσει, τέμπο στο κομμάτι, δεν σου πάει. Σου πάνε τα πιο γρήγορα και τα πιο τσακτήρικα κτλ. Περιμένω καλύτερα, πάντως παραμένεις. Ένα χαμόγελο στο σοου. Είσαι επίσης φοβερά ενδιαφέρουσα. Δηλαδή θέλω να σε βλέπω, να σε παρατηρώ. Το έσπηρες λίγο με λάθη σήμερα το τραγούδι. Αλλά ήταν ωραίο γιατί ήταν σαν να είχατε βγει ραντεβού. Σαν να είχατε βγει ραντεβού. Έχει κάτι παλαιομοδίτικο και ο Χολίδης. Είναι gentleman έτσι παλαιά κοπή. Και ήταν πάλι πολύ ευχάριστο να σε βλέπω. Σε χάρηκα. Η Μαρία είναι εκβιάστρια. Είναι εκβιάστρια. Εκβιάζει κάθε μικρή της αδυναμία με όλα της τα όπλα και καταφέρνει και μας κερδίζει. Δηλαδή, διέκρινα αδυναμίες, άκουσα και την πρόβα, την ήθελα και στο ρεφρέν μαζί με τον Χρήστο, δεν μου ήτανε, που σημαίνει ότι στη δικιά μας γλώσσα εμείς λέμε λουφάρισε λίγο, έτσι, ναι. Παρόλα αυτά, παραμένει χαριτωμένη και εκβιαστική και παίρνει το μπράβο της. Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι σε τραγούδι αυτό εν τέλει ανακαλύψαμε τον Χολίδη. Παιδιά, καταπληκτικός. Έτσι. Ήταν ένα άλλο ρόλο, είναι λαϊκό ο καλλιτέχνη και ξαφνικά τον ακούς. Εάν δεν έχει πάει να τον δει, γιατί εγώ έχω πάει και ξέρω πολύ καλά τι κάνει. Θέλω να σα πω λοιπόν ότι εγώ τον Χρήστο Χολίδη τον ήξερα σαν τραγουδιστή. Τον είχα ακούσει και κάποιες φορές ζωντανά. Τώρα που τον ζω, έχουμε καθημερινή επαφή και κάνουμε πρόβες. Η φωνή του είναι απίστευτη. Είναι σπουδαίος ερμηνευτής ο Χρήστος. Πάντως, Μαρία μου, θες αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάς, είχε λίγο δίκιο έτσι. Το είχε πάρει περισσότερο πάνω του ο Χολίδης. Ναι, βεβαίως το είχε πάρει. Μα είναι και ένα κομμάτι του φιλανδικού. Έχει να του η Μαρία την τζαχπινιά του και όλα αυτά που. Εντάξει. Το είχε πάρει σχεδόν όλο το τραγούδι πάνω του. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Εγώ είχα ένα δεύτερο ρόλο και ευτυχώς που τον είχα αυτό το δεύτερο ρόλο. Μαράκι, γιατί... επειδή όλοι είστε επαγγελματίες και είστε, ανήκετε σε ένα χώρο που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός χώρος. Εγώ καλά τα ακούω όλα αυτά και τι ωραία και τι ευτυχία μας δίνει να είμαστε μες στα φώτα και να κάνουμε σοου φαντασμαγορικά. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε στη δική σας θέση, πιστέψτε με. Ακόμα και αυτοί που κατακρίνουν, πιστεύω κατά βάθος θα ήθελαν να το βιώσουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως. Δεν μπορεί να μην μπαίνει μέσα το μικρόβιο του ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να μην μπαίνει μέσα το μικρόβιο. Γιατί είμαστε ανταγωνιστικοί άνθρωποι, εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Άγγιξε μεγάλο θέμα και όντως πραγματικά εκεί είναι. Αντί για φιλανθρωπικό σκοπό, θα δούμε εδώ ουόμου
Woman Lupus. Ο ένας θα φάει τον άλλον στο τέλος. Έτσι δεν είναι. Αν εξαιρετικά την κυρία Μπεκατόρου που έχει γνωρίδα. Όλα αγγελικά πλασμένα, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ. Αυτό είναι το θέμα. Ότι στην ώρα που κάνετε μία πρόβα ή την ώρα που είσαι στο σπίτι σου με τον άντρα σου, δεν κάνετε μία ζήτηση με την κολλητή σου φίλη. Αυτό που είπε η Ελένη Φιλίνη ξεσπώντας χθες το βράδυ στην κάμερα, γιατί όλοι δίνετε και χρόνο από τη ζωή σας, έτσι. Και ψυχική φθορά είναι. Γιατί δεν είναι και ευχάριστο να παρουσιάζετε την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα να παίζετε σε όλη την ελληνική τηλεόραση και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του για εσάς. Δηλαδή έχει και το τίμημά του αυτό. Δεν είναι τόσο όλα γυαλιστερά και όμορφα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Και μην μου πεις ότι κάποια κριτική μπορεί να έχω κάνει εγώ ή το Ραντάκι ή ο Λάμπρος ο Παναγιώτου. Κάπου δεν θα έχει πει. Γιατί να το πει τώρα αυτό, Κριστίνα. Ναι, αμέσως και το έχω πει. Είδες. Και όχι μόνο για σένα. Τι σε πείραξε περισσότερο που άκουσες, θες να μας πεις. Όχι, ακούστε τι με πείραξε περισσότερο. Όλα είναι αποδεκτά. Και επαναλαμβάνω και θέλω να σας πω ότι εγώ το διασκεδάζω, αλλά κάποιες φορές κάποιες κριτικές όχι ακριβώς με ενοχλούνε, αλλά σκέφτομαι ίσως με το μυαλό μου ότι μπορεί να γίνονται κακοπροαίρετα. Αυτό. Πότε το σκέφτηκες αυτό, Μαρία? Δηλαδή, σε ποια κριτική είπες ότι. Όπα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω. Πάντως, θέλω να σας πω ότι υπήρξαν κάποιες φορές, αλλά και πάλι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα δεχόμαστε όλα. Και επειδή είπες για την κολλητή μου. Έτσι μου λέει και η κολλητή μου, έτσι μου λέει και ο άντρας μου. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα δεχόμαστε όλα. Και εγώ μπήκα σε ένα παιχνίδι για να περάσω ωραία και λέω λοιπόν ότι θα ήθελα να κάτσω για να ζήσω αυτή την εμπειρία ακόμα πιο πολύ. Πες μου, Μαράκι, με το χέρι στην καρδιά, αν και έτσι κι αλλιώς ξέρω ότι μιλάς πάντα ειλικρινά και γι' αυτό μπορεί να παρεξηγήσει κιόλας. Έχεις κλάψει σε αυτό το παιχνίδι? Όχι. Όχι. Απλά έχω στενοχωρηθεί με τον εαυτό μου. Ναι. Στο live που είπα την πατρίδα μου. Τι το θέλω, που δεν καταλάβαινα κι εγώ τη φωνή μου ότι ήταν αυτή. Δηλαδή είπα, μα γιατί αφού στην πρόβα το είχα πει τόσο καλά. Μα όχι τόσο καλά. Το είχα πει καλύτερα να χαλάσω στο live. Αυτό. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε με Μαρία Μπεκατόρου. Και να σας πω ότι έχουμε εκπληκτικό δώρο αυτή την εβδομάδα όμως. Εκπληκτικό δώρο. Ένας τυχερός νικητής. Την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση. Θα έχει μία δεξίωση 100 ατόμων για γάμο, βάπτιση ή άλλη εκδήλωση στον Πολυχώρο Ονείρων. Περιλαμβάνεται το κτήμα, το φαγητό και το ποτό. Πιστέψτε με, είναι μαγικό μέρος. Τώρα τα μηνύματά σας. Στο 90 11 40 51 40 και στο 19.000. Και νομίζω ότι αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε, τους χαλεπούς καιρούς, το να μας κάνουν ένα δώρο και να φιλοξενήσουμε 100 δικούς μας ανθρώπους δωρεάν, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ονείρο. Ονείρο. Μ' αρέσει πολύ. Φύγαμε. Πόσο τρελά, σ' αγαπώ, πω, 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 πω. Καλά, δεν τη δείχνω. Θα μας κάνει έκπληξη. Η Μαργαρίτα μας. Καλώς όρισες. Καλώς ορίσατε, μάλλον. Δεν σας γνωρίζω προσωπικά. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ωραία εμπειρία το MasterChef. Ωραία. Ναι. Μάθατε και πράγματα εκτός από το ότι μάθαμε από εσάς. Εσείς μάθατε. Κι εγώ έμαθα. Ναι. Δύσκολη απόφαση, έτσι, να αφήσει την οικογένεια και να έρθετε Αθήνα για αυτό το λόγο. Πολύ, αλλά όταν είδα τη διαφήμιση στην τηλεόραση, αμέσως το χέρι μου έπιασε το στυλό και έγραψα το τηλέφωνο για να λάβω μέρος. Μ' αρέσει η μαγειρική και ίσως αυτό να με όθησε. Όταν δηλώσατε συμμετοχή, τι είχατε στο μυαλό σας, ποιος ήταν ο στόχος? Κανείς. Απλώς να βρεθείτε στο παιχνίδι αυτό. Ναι, ναι. Ήθελα να δείξω την κριτική, την παραδοσιακή κουζίνα μας, που είναι τόσο ωραία. Και λέω, είναι ένα κίνητρο από την τηλεόραση να φανεί πιο πολύ η παράδοσή μας, διότι βλέπω και χάνεται κάπως. Επομένως, με τον Σκαρμούτσα θα τα πήγατε και πολύ καλά, έτσι. Βέβαια. Ειδικά με τον Δημήτρη, ο οποίος είχε μείνει και στην Κρήτη πάρα πολλά χρόνια και μαγειρεύει και σε κριτικό μαγαζί. Έχει ζητήσει τη συμβουλή σας σε κανένα πιάτο? Όχι, ναι. Σας είπε, δεν μου λες Μαργαρίτα, αυτό το αρνάκι με το σταμναγκάθι, πώς το φτιάχνεις ακριβώς? Ναι, είχαμε και τέτοιου είδους συζητήσεις. Είχατε. Όχι να δίνουμε, να παίρνουμε κιόλας. Όχι να τα λέμε αυτά. Όλα θα τα πούμε εδώ, Superstar. Λοιπόν, και το Μαράκι είναι κοντά μας. Να πάμε όμως σε ένα ηχητικό ντοκουμέντο του Νίκου Μουρατίδη, σε συνέντευξή του,
στον Αντένα, σε ραδιοφωνική εκπομπή, στην συνάδελφο, στη Μικαέλα Θεοφίλου, και happy hours η εκπομπή της, τα Σαββατοκύριακα είναι, 5 με 8 αν δεν κάνω λάθος το απόγευμα. Εκεί λοιπόν έχουν ένα θέμα. Mm. Όλοι λένε τα πάντα. Τα πάντα όμως. Μπράβο, ρε Μικαέλα. Mm. Άλλη μία επίθεση στην Ρούλα Κορομιλά έκανε ο Νίκος Μουρατίδης μέσα από την ραδιοφωνική εκπομπή της Μικαέλας Θεοφίλου Happy Hour και το ραδιόφωνο του Αντένα. Να σας βάλω εγώ σε ένα τρίπ. Mm. Ρούλα. Ρούλα λέγοντας. Κορομιλά. Ναι. Έχετε κάνει μία σκληρή κριτική. Μπορεί όμως να τη στενοχωρέσετε τη Ρούλα. Ναι, λοιπόν. Να σας το πω όπως είναι το πράγμα. Ποτέ δεν ήμουν φαν της Ρούλας Κορομιλά και των εκπομπών της, ποτέ. Μάλιστα. Είχα δει κάποιες εκπομπές, έβλεπα ότι είναι ένα πράγμα που το λένε ψυχαγωγία, που εγώ δεν ψυχαγωγούμαι με αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν μ' άρεσε λοιπόν ποτέ. Φέτος κάθομαι να δω το πρώτο επεισόδιο αυτού του Big Brother. Μάλιστα. Και βλέπω αυτό το πράγμα και ντράπηκα τόσο πολύ ντράπηκα, που ήταν αυτή η αισθητική πορνό, που δεν μπορούσα να βγω να πω. Όταν με ρωτάνε τη γνώμη μου, τι λέω, τι να κάνω. Ας με ρωτάνε. Θα σου πω και κάτι. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ και εκτός Αθηνών και ταξιδεύω κτλ. Και ακούω από κόσμο, συζητάω με κόσμο. Ο κόσμος είναι ακόμα πιο σκληρός. Έχετε στεναχωρέθει ποτέ που στεναχωρέσετε κάποιον άνθρωπο με τη γνώμη σας? Δεν μου έχει προλάβει να συμβεί αυτό, γιατί μέχρι να το σκεφτώ και να πω μέσα μου, αναχώρησε και τα λοιπά, έχει πέσει τηλεφώνημα και να μου πει ότι είχε δίκιο τελικά. Οπότε δεν έχω προλάβει να στραγωγηθώ. Αυτά είπε λοιπόν ο Νίκος Μουρατίδης, τη συνάδελφος, τη Μικαέλα Θεοφίλου, στο ραδιόφωνο του Αντένα. Να πούμε κάτι τώρα εδώ. Σκληρός. Όταν δεν σ' αρέσει κάτι, δεν το βλέπεις ή ποτέ έχει δει ένα επεισόδιο. Όταν το σχολιάζεις όμως, ξέρεις, ο κ. Μουρατίδης σίγουρα ξέρει ότι του κάνεις και διαφήμιση αυτόματα. Άρα γιατί το κάνει? Γιατί προφανώς ρωτήθηκε. Ρωτήθηκε σίγουρα, αλλά μπορεί να πει: δεν έχω άποψη. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι γιατί δεν μου αρέσει. Ουσιαστικά, άρα μήπως αυτά είναι και λίγο δίνω και παίρνω. Δηλαδή το κράζω σαν προϊόν, αλλά βγαίνω κι εγώ γιατί θα παίξει αυτό. Εμένα μου φάνηκε ότι σε άλλη περίπτωση ναι, όταν βγαίνει στα τηλεοπτικά. Αλλά εδώ στη συγκεκριμένη εκπομπή που ήταν ραδιοφωνική εκπομπή, ήθελε να βγάλει το άχτη του. Αυτό που πραγματικά πίστευε για το συγκεκριμένο και δεν μπορούσε να το πει τηλεοπτικά. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος Μουρατίδης έχει τη δυνατότητα και τηλεοπτικά να τα πει όλα. Όπως και το κάνει. Στην ειδική σου εκπομπή έχει έρθει ο Νίκος Μουρατίδης? Όχι καλέ. Όχι. Γιατί το λες? Καλά, όχι, μη λες όχι καλέ. Ο Τάκης Ζαχαράτος είπε ότι περιμένω πώς και πώς τη Μαρία Μπεκατόρου να με καλέσει στην εκπομπή. Καλέ, αυτό που ζω είναι φοβερό. Στο σόου να δεις που μου λένε πότε θα με καλέσει στην εκπομπή. Τι λες, λέω, άνθρωπε μου, είσαι καλά? Από εκεί που δεν το περίμενα μου έρχεται. Λοιπόν, τον Τάκη τον Ζαχαράτο όμως ψάχνω το τηλέφωνό του. Γιατί θέλω να τον πάρω να τον ευχαριστήσω, είπε πάρα πολύ ωραία. Τι να τον ευχαριστήσω, παιδί μου, στην εκπομπή θα έρθει. Ναι, να τον καλέσω κιόλα. Αυτό περιμένει. Λέει, είναι η νέα βασίλισσα τη πρωινή ζώνη και θέλω οπωσδήποτε να πάω στην εκπομπή. Τρελάθηκα. Να είναι καλά ο άνθρωπο. Βλέπει αλλαγέ τώρα με το Just the Two of Us, έτσι. Φυσικά, βεβαίω. Για πες μας έτσι, Μαρία, συγκεκριμένα. Αν ήταν ο Νίκος Μουρατίδης στην κριτική επιτροπή στο σόου που είσαι, θα πήγαινε? Μωρέ, εγώ θα πήγαινα. Τι θα άκουγα, δεν ξέρω. Ότι θα πήγαινα, θα πήγαινα. Τι? Φυσικά και θα πήγαινα. Μαρία, μήπως τώρα θα σκεφτόσουν μια αντίστοιχη πρόταση να σου γινόταν για άλλο σταθμό? Το έχεις πει πολλές φορές, βέβαια, αλλά λέω τώρα που εντάξει, είναι λογικό. Όχι. Ότι και εσύ σίγουρα δεν θέλεις καθόλου. Δεν πάει το μυαλό μου αυτή τη στιγμή εκεί. Mm. Αυτό τώρα είναι ωραίο που ζω παράλληλα. Είναι ωραίο, είμαι εδώ, είμαι και εκεί. Μαρία, αυτά όλα που γίνονται από σένα, επειδή σε ξέρω και όσοι σε ξέρουν, σίγουρα το είναι αυθόρμητη σίγουρα. Αλλά κάποιοι μπορεί να πούνε ότι και λίγο προσποιείται, λίγο τα λάθη που κάνει, λίγο καλά κάνουν και τα λένε. Εγώ έτσι είμαι. Σε όποιον αρέσω. Σε όποιον δεν αρέσω, δεν έχω πρόβλημα. Κοίταξε, δεν πειράζει. Λογικό δεν είναι. Στην αρχή, όταν βλέπεις ότι αυτό το αφελέστατο πιάνει, λογικό δεν είναι μετά να κοιτάξε, το κάνεις και λίγο επίτηδες, Μαρία μου? Όχι, θέλω να σας πω κάτι, γιατί το έχω ξαναπεί. Πολύ την αφέλεια την μπερδεύουν με τη χαζομάρα. Εγώ χαζή δεν είμαι. Είμαι όμως αφελής και στην καθημερινότητά μου. Εδώ αυτό ακριβώς που βγάζω στη ζωή μου, το βγάζω και εδώ. Όσο για τη γεωγραφία, ναι, είμαι αγεωγράφητη, το παραδέχομαι, τώρα πια δεν είμαι. Και το ξεκινήσαμε όλο αυτό με τη Φανή, επειδή ακριβώς είμαστε και δύο αγεωγράφητες, για να βγάζουμε γέλιο και γιατί όχι να ασχοληθούν μαζί μας. Γι' αυτό, απλά.
Άρα το έχει πει πολλέ φορέ. Το χρησιμοποιεί. Το έχει πει πολλέ φορέ η Μαρία. Και αρέσει. Γιατί να μην το κάνω, είναι κακό. Αυτό σου λέω δεν είναι καθόλου κακό. Ίσα-ίσα. Όχι, δεν είναι κακό να βγαίνει και να το λε. Ότι το κάνω για αυτό το λόγο. Αυτό είναι το σημαντικό. Μα φυσικά το κάνω γι' αυτό. Για να βγάλω γέλιο και να το δει και περισσότερο κόσμο. Και γελάμε για αλήθεια. Έχει καταλάβει, Μαρία, τι γίνεται. Δεν γελάτε. Γελάμε και περνάμε και πολύ ωραία. Αυτός είναι ο σκοπός. Έχεις ζηλέψει κάποια κυρία που είσαστε μαζί στο πρόγραμμα. Ξέρω εγώ την Φουρέιρα. Ζηλέψω καλοπροαίρετα. Θέλω να σου πω, θαυμάζω πολύ τη Μαριάννα, τη φωνή της πάρα πολύ. Είναι εξαιρετική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ελένη Φουρέιρα. Η Ραλία, δεν έχω λόγια να σας πω για τη Ραλία. Βέβαια δεν είναι η Ραλία επαγγελματίας, αλλά υποκλίνομαι στο ταλέντο της. Εσύ τι τραγούδια θες να λες? Εγώ θέλω να λέω πειρασμούς, οδοντόβουλες και τέτοια. Μαράκη, εκτός από εσάς, ποιο άλλο ζευγάρι θέλεις να κοιτεί? Δηλαδή με ποιο θα χαιρώσουν πραγματικά. Εκτός από εμάς. Ναι, ποιο άλλο ζευγάρι θα ήθελες να κερδίσει? Με ποιο θα έλεγες ότι ναι, αυτοί θέλω να κερδίσουν και θα χαρώ. Πραγματικά όμως. Καταρχήν, γιατί σας είπα ότι εγώ πιστεύω θα κερδίσω. Λέω, γιατί εσύ θα θέλεις σίγουρα να κερδίσεις, γι' αυτό λέω εκτός από εσάς. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, θα σου πω, όνειρο καλοκαιρινή δικτός. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Θεοχάρης, πάρα πολύ με την Ελπίδα. Και χθες η εμφάνισή του ήταν καταπληκτική. Μου αρέσει πάρα πολύ η Ραλία με τον Αντώνη Βλοντάκη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, δεν μπορώ να πω. Ωραία. Φαντάζομαι ότι θα εύχεσαι να μείνεις όσο το δυνατόν περισσότερο. Φυσικά. Θέλω πάρα πολύ. Και με την κριτική επιτροπή τα πας πάρα πολύ καλά, αλήθεια είναι. Παρόλο που οι περισσότεροι δέχονται αυστηρή κριτική. Εσύ έχεις αυτή την τσαχπινιά την ωραία που τους τουμπάρεις λίγο. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά και εγώ τους συμπαθώ πάρα πολύ. Μαρία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιστεύεις ότι κάποια ζευγάρια από εκεί ίσως διαφωνούν περισσότερο, έχουν και μια στρατηγική έτσι για να ακούγονται και περισσότερο. Και για να προβάλλονται και να τους παίζουμε κι εμείς μετά. Αν γίνεται δηλαδή αυτό επίτηδες. Ναι, από κάποια ζευγάρια ναι. Δεν το έχω καταλάβει, δεν το ξέρω. Εμείς ως τηλεθεατές, έχω να σου πω ότι αυτόν που βλέπουμε μανιωδώς να προσπαθεί να ξεχωρίσει είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Α, καλά. Εντάξει, ο Δημήτρης αυτό το έχει και στις πρόβες, δηλαδή παντού το έχει. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ακούς τη φωνή του Ουγγαρέζου. Και τον βλέπει συνέχεια πίσω και από τη Δούκισσα και στα παρασκήνια. Και αν μπορούσε και μαζί σου ακόμα να τραγουδήσει, φεύγει να τραγουδήσει. Είναι παντού. Είναι ιδέα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Είναι άνθρωπος. Είναι παντού. Λοιπόν, Μαράκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή για συνέχεια. Όλα. Να είστε καλά. Θοδωρή! Θοδωρή έχει κάνει κάτι τώρα. Εδώ είναι πάντως, εδώ είναι. Μ' ακούει, γεια. Ακούει. Φιλιά πολλά. Για να πάμε στα δικά μας τώρα να μαγειρέψουμε, κυρία Μαργαρίτα μου. Θέλω την αντίδραση του συζύγου. Είστε παντρεμένοι 30 χρόνια, έτσι. 30 τόσο. 30 τόσο. Ναι, δεν μου τα λέμε όλα. Όχι να τα πούμε, γιατί μια χαρά είναι γυναίκα. Και με τόσα χρόνια γάμου, συγγνώμη, πρέπει να τα λέμε. Στις εποχές μας αυτά πρέπει να τα φωνάζουμε. Ναι, ναι, σωστά. Την αντίδραση του συζύγου όταν του λέτε... Πάω. Ναι. Τι έγινε? Τίποτα. Παρόλο που είναι κριτικός, ήταν θετικός. Πήγαινε, παιδί μου, με την ευχή μου. Ναι. Δεν είπε πού και το σπίτι, και εμείς τα τρώμε και τέτοια. Μωρά είναι. Ήξερε την αγάπη σας, δηλαδή, και δεν ήθελα να σας το στερήσω. Ναι. Κάνατε την επανάστασή σας, μου φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Είσαι συνικοσάδα. Ευχαριστώ. Η προχθεσινή δοκιμασία με το γλυκό αποδείχθηκε τελικά η αχίλιος πτέρνα της γλυκύτατης μαμάς του MasterChef, κυρίας Μαργαρίτας Βεϊσάκη. Αρετή, Μαργαρίτα, είστε έτοιμος να δούμε σε ποιο πιάτο θα διαγωνιστείτε σήμερα? Ναι. Πριν το ανοίξει έλεγα τι να μας έχει πάλι εκεί μέσα, έλεγα μη μου έχει γλυκό, διότι με τα γλυκά εγώ δεν τα πάω καλά. Όταν όντως είδα ότι ήταν γλυκό, λέω ήρθε το τέλος μου. Η κυρία Μαργαρίτα έφτασε στην δεκάδα του MasterChef και αποχώρησε μέσα σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάντως που βρέθηκα εδώ, ανάμεσά σας. Γνώρισα καινούριους ανθρώπους, έμαθα. Μαργαρίτα συγκέντρωσης 18 βαθμούς, Αρετή συγκέντρωσης 21. Αρετή, συγχαρητήρια για την επίδοσή σου. Μπορείς να επιστρέψεις στο σπίτι του MasterChef. Ευχαριστώ πολύ. Αρετή, συγχαρητήρια.
Και μπορεί τις τελευταίες μέρες το MasterChef να μονοπολείται από ίντριγκες και συσχετισμούς. Καθαρά συμβουλή και για εσάς και για μένα και για όλους μας εδώ πέρα. Οποιοςδήποτε έρθει να είμαστε ευπρόσδεκτοι. Αξιοπρεπείς. Ναι, χέρι κανονικά, καλώς ήρθες. Όταν ο Άκης είπε ότι να σηκωθούμε και να δείξουμε, ειλικρινά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το λέει και αν έχει κάποιο προσωπικό πρόβλημα με την αρετή δικό του. Σηκώθηκα να τη χαιρετήσω, μιλάω για ένα τυπικό χαιρετισμό. Και μου χειρίσε την πλάτη. Εντάξει, δικαιώμά της είναι, έτσι. Τι έγινε, παιδιά, ποιον περιμένατε? Κοίτα, σε μια ψηφοφορία που κάναμε εδώ, είχαμε ομοφωνία τι θα έρθει εσύ. Γι' αυτό και δεν πανηγυρίσαμε, γιατί εσένα περιμέναμε στο κάτω. Το ξέρω, να είσαι καλά. Περιμέναμε εσένα. Τουλάχιστον για τη σημερινή δοκιμασία θα ήταν άδικο να μην έρθει. Με πείραξε η επαφή, κυρία Μαργαρίτα. Αλλά στη συγκεκριμένη δοκιμασία το θεωρούσα απολύτω δίκαιο. Δεν τη θεωρώ τόσο οικία την αρτή όπως την κυρία Μαργαρίτα. Κοιτάω να είμαι καλά με όποιους θέλω. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Μαργαρίτα ήταν αγαπητή από όλους τους παίκτες του εν λόγω reality. Γιαούρτι έχετε βάλει, κυρία Μαργαρίτα. Αχ, είδες, το ξέχασα και λέω και εγώ κάτι ξεχνώ. Μπράβο, Γιάννη. Μαργαρίτα, έχεις βοήθεια από τον εξώστη. Πώς θα πας? Καλά. Τα λαχανικά σου τα τηγάνισες, Μαργαρίτα, εσύ. Ναι, ναι. Αχ. Βρήκες τα μυρωδικά, έτσι. Το τσίμινο δεν βρήκα ακόμα. Τα λόγια είναι πυρετά για την κυρία Μαργαρίτα. Είναι όπως κάθε μαμά, ακριβώς αυτό και στο σπίτι όταν μας μαγειρεύει, σου βγάζει αυτό που λέτε κι εσείς, το σπιτικό φαγητό, το νόστιμο. Είναι ένα πράγμα που εγώ δεν το έχω δει σε πολλές κουζίνες. Γενικά είναι δύσκολο να βγάλεις αυτή τη γεύση. Είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις τη μητρική αυτή τη γεύση στο φαγητό. Γεννήθηκε στον Αμύγδαλο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ζει και εργάζεται στις Μοίρες Ηρακλείου και είναι μαμά 4 παιδιών, 3 κοριτσιών και ενός αγοριού, ενώ μεγάλη της αδυναμία είναι τα εγγόνια της. Η χαρά μου ήθελα να την εκφράσω, αλλά από την άλλη συγκρατήθηκα διότι ο Μανώλης δεν πέρασε και για μένα είναι... Έλα βρε, μην κλαις τώρα. Και με τον Βαγγέλη και με τον Μανώλη είμαστε πολύ δεμένοι. Το μεγαλύτερο πάθος της μετά την οικογένειά της είναι η μαγειρική. Ενώ η πρώτη της επαφή με την κουζίνα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία. Οι αυθεντικές γεύσεις του χωριού της σημάδεψαν τον τρόπο που μαγειρεύει. Μαργαρίτα μου, ό,τι ζυγείς βάζει το στην άκρη και έχει τα συγκεντρωμένα γιατί θα χάσει την μπάλα. Ξεκίνησα εγώ με τα υλικά, να τα ζυάσω, να τα τοποθετήσω το κάθε ένα εκεί που έπρεπε και μετά να ξεκινήσω να τα δουλεύω. Παιδιά, με τη ζυγαριά πρέπει να μηδενίζεις συνέχεια. Κάθε φορά που θα βάζεις μπολ, θα το μηδενίζεις. Έγραψε μηδέν. Ένα έγραψε. Εντάξει. Εντάξει είναι. Έχεις μέσα σου την πίεση του χρόνου. Έχεις μέσα σου τα μάτια που σε κοιτάζουν. Και εκεί πάλι κάπου τα χάνεις. Σύμφωνα με το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα του MasterChef, τα τρία πρόσωπα που θα καλούσε για φαγητό θα ήταν ο κύριος Λαζάρου, που θα του έφτιαχνε κακαβιά με χοντρά ψάρια, ο κύριος Λουκάκος, σαρικόπιτες με ξινομιζήθρα με πολύ μέλι, κανέλα και σισάμι. Τέλος, για τον κύριο Σκαρμούτσο, θα ετοίμαζε αντικριστό αρνί. Να σε ρωτήσω πρώτα εσάς, κύριε Λαζάρου. Γεια σας, Μαργαρίτα. Γεια σας, κύριε. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε. Γεια σας, Μαργαρίτα. Για μένα, πριν το μέχρι. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Και εμείς επίσης. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό ταξίδι επίσης. Ευχαριστώ. Μπορεί να μην πήγα στο τελικό, αλλά και εδώ που έφταξα, για μένα είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα και ένα μεγάλο δώρο για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου, την παιδιά μου. Μάλιστα. Τι να πω. Είστε σπουδαία γυναίκα, αυτό έχω να πω μόνο. Σπουδαία. Ευχαριστώ. Πάντως, κυρία Μαργαρίτα, είδαμε και αυτό σας κάνει να νιώσετε και καλύτερα, ότι δεν χαρήκανε και πολύ που γύρισε η αρετή στο σπίτι. Ναι. Είχε και πολλές κόντρες η αρετή και άκουσα ότι είναι και
πολύ κακό σε χαρακτήρα, λένε πολλοί παίκτες μέσα. Έτσι λένε μερικά παιδιά. Εγώ δεν είχα κανένα παράπονο. Mm. Όλα τα παιδιά μου φερθήκανε καλά, τους φέρθηκα. Δεν έχω. Φαίνεται άλλωστε. Αυτό το βλέπουμε προς Θεού, δεν είναι σε εσάς, ναι, αλλά πιστεύετε ότι κάποιοι παίκτες έχουν και κάποια στρατηγική μέσα στο παιχνίδι για να μείνουνε? Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ δεν είχα έτσι. Στην ουσία ήμουνα μόνη μου, διότι ήμουνα η μεγαλύτερη. Δεν είχα παρέα όπως όλοι τους. Απλώς τους αγαπούσα και με αγαπούσαν όλοι. Πέρα από εσάς, γιατί εσείς και τους φερόσατε στον ωραίο, οπότε το εισπράτατε. Γενικά το κλίμα που βλέπατε, γιατί αποκλείεται να μην βλέπατε. Όχι. Και είναι και φυσιολογικό να υπάρχουν και ψηλεντάσεις. Δεν είδα τίποτα. Ειλικρινά, πιστέψτε με, δεν είδα τίποτα. Όταν ένας παίκτης βγαίνει και λέει ότι είναι κακός άνθρωπος, μιλάει με αρνητικά, πολύ αρνητικά λόγια για τον άλλον και μένουμε και μαζί σε ένα σπίτι, δείχνει ότι δεν το συμπαθεί καθόλου. Το βλέπατε εσείς αυτό, δηλαδή αυτές οι αντιπάθειες δεν μπορούν να κρυφτούν. Εγώ πιο πολύ, όταν έτσι μου έμενε χρόνος, πήγαινα, πάντα διάβαζα. Αχ, αυτό το διάβασμα. Ίσως, συγγνώμη σας διακόπτω, ίσως επειδή δεν ακολουθήσατε και στρατηγική, είστε εκτός τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, διότι δεν είδα και τίποτα να γίνεται πίσω από την πλάτη μου. Εγώ ήμουν πολύ αφοσιωμένη, διότι στο παιχνίδι συνάντησα λέξεις που δεν τις γνώριζα. Εστραγγών, ας πούμε. Αυτά τα θέλω να πούμε, τα ωραία. Το φουανγκρά, το λέω και σωστά. Και μου φανήκανε βουνό όλα. Α, περίμενα. Αυτό το μήνυμα το μεταφέρουμε. Ωραία. Σε βλέπουν τώρα συμπαίκτες σου. Η Χρύσα είναι μέσα στο παιχνίδι. Η Χρύσα έχει φύγει. Η Χρύσα έχει φύγει. Η Χρύσα και η Άντζελα, λοιπόν, σε βλέπουν. Η Άντζελα είναι ακόμα μέσα. Και η Άντζελα είναι ακόμα μέσα. Ναι. Και στέλνουν τα φιλιά για την αγάπη τους. Ευχαριστώ. Και να μην στεναχωριέσαι και σε σκέφτεται. Η Χρύσα είναι στο τηλέφωνο. Χρύσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χρύσα μου. Μαργαρίτουλα. Αγάπη μου. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Είμαι μαζί με την Άντζελα. Ναι, φιλάκια. Και σε είδαμε που στεναχωρέθηκες και συγκινήθηκες και είπαμε να σου πούμε ένα γεια. Α, ευχαριστώ, παιδιά. Είσαστε πολύ καλά. Φιλάκια, συγκινήθηκα με το, με το Μανολάκι μας, με το μικρό μας συγκινήθηκα. Γιατί δεν ήθελα να ήμουν εγώ η αφορμή που έφυγε από το παιχνίδι και συγκινούμε. Μου ήταν πολύ αγαπητό. Φυσικά, τι κάνει. Όλοι ήταν αγαπητό σε όλους μας. Ναι. Δεν πειράζει. Αγάπη μου, γλυκά. Πολλά. Χρυσά, να και έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο μαζί σου. Εσύ έφυγες πολύ νωρίς σχετικά. Και αυτό που έλεγα και στην κυρία Μαργαρίτα είναι ότι μήπως είστε εκτός. Γιατί δεν έχετε ακολουθήσει κάποια στρατηγική, γιατί ήσασταν και πιο χαμηλών τόνων, γιατί δεν μιλούσατε αρνητικά για τα άλλα παιδιά. Καλά. Εμένα μόνο χαμηλών τόνων δεν μπορείς να με χαρακτηρίσεις. Εκεί όμως δεν έδειξες κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι από τη στιγμή που μπήκα στην 20 ήταν μεγάλο κατόρθωμα και μου είναι υπέρα αρκετό. Η 16η θέση ήταν εξαιρετική. Πάντως, Χρύσα, να πω εγώ κάτι τώρα που δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το παιχνίδι αυτό, αλλά λέω τώρα. Σε εσάς έπρεπε να είναι μεγαλύτερο το αίσθημα, όχι της αδικίας να αισθάνεστε αδικημένοι, αλλά χωράει περισσότερη συζήτηση, γιατί εγώ που είμαι από το σπίτι μου ή τα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν τη γεύση του φαγητού. Και επίσης η γεύση είναι κάτι υποκειμενικό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να δοκιμάσω κάτι που φτιάξει η Μαργαρίτα και να τρελαθώ και να το δοκιμάσει το Ραντάκι και να μου πει αυτό δεν τρώγεται. Είναι πάρα πολύ σχετικά όλα αυτά. Είναι δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Μα γι' αυτό έχουμε και τους τρεις εξαιρετικούς κριτές που ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη και είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά βγάζουν μια τιμιγορία για τα πιάτα μας. Ναι, πάντως θέλω να πω ότι το δικό σας παιχνίδι σε σχέση με άλλα και ίσως αυτό το κάνει και πιο δύσκολο, είναι ότι είναι λίγο θεωρητικό παιχνίδι. Γιατί τώρα το να μην έχει κάποιος φωνή το ακούμε. Ναι, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από την παραφωνία. Το να χορεύει απέσια επίσης. Είναι θεωρητικό. Έχει να κάνει με το γούστο του καθενός. Ακριβώς. Αλλά το φαΐ όμως είναι τελείως. Από τη στιγμή που υπάρχουν τρεις κορυφαίοι κριτές εκεί μέσα, αυτό τα λέει όλα. Ναι. Είναι εξαιρετική, είναι καταπληκτική, έχουν τεράστια πείρα, είναι εκπληκτικοί άνθρωποι και ό,τι αποφασίζουν και ό,τι κρίνουν αυτοί, εμείς Χρυσάκη, τώρα θα ρωτήσω εσένα, θα ρωτήσω και την κυρία Μαργαρίτα. Αυτή η ιστορία με το Λέκα,
και το μίξερ. Θέλετε να μας πείτε τι ιστορία είναι. Καλά. Γιατί λένε ότι το ανθρώπινο το είχαν. Όχι, βέβαια. Έχει κάνει παράπονα ο Λέκας, αλήθεια σας λέω. Ο Γιώργος μπορεί να έκανε παράπονα, αλλά έβαλε κάτι καυτό που η συνταγή του έλεγε ότι έπρεπε να το κρυώσει πρώτα σε ένα μπεν-μαρί, το έβαλε βραστό καυτό μέσα στο μίξερ. Πλαστικό είναι. Και ο Σπύρος όμως βγαίνοντας, Χρύσα, είπε ότι κάτι έγινε εκεί. Όχι, δεν του φάνηκε τελείως μαχαίρος. Όχι, όχι, το είπε ο Σπύρος. Είδαμε, δηλαδή, και η συνταγή του έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Βάλτε το, όλο αυτό το υλικό. Το και φάνηκε ότι κάτι δεν είχε βιδώσει καλά. Εγώ νομίζω ότι δεν το είχε βιδώσει καλά. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο που μπορεί να μπει. Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί εδώ φαίνεται ότι λίγο διαφοροποιείται οι απόψεις, διαφοροποιούνται οι απόψεις. Γιατί ο Σπύρος βγαίνοντας λέει: Παιδιά, έγινε σε ποτά στο Γιώργο, το είπε και ο Σπύρος. Ναι. Πρέπει να ξαναγίνει. Ναι, δηλαδή δεν μου φαίνεται και εντελώς τυχαίο αυτό. Το είπε βγαίνοντας ο Σπύρος. Μάλλον είστε πολύ καλό προαίρετο. Λοιπόν, Χρύσα, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ένα λεπτό, Χρύσα. Θέλω να πω στη Μαργαρίτα ότι έχει πάρα πολλούς χαιρετισμούς από όλα τα παιδιά που είμαστε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Η Άντζελα, ο Άκης, ο Γιάννης, ο Μάργαρη. Α, ευχαριστώ. Και ότι συναντηθήκαμε τις προάλλες και σε συζητούσαμε και όλες. Αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Α, κι εγώ σας αγαπάω. Βρε, πώς σου φαίνεται. Χρύσα, ναι. Είδες που δεν ήθελα να βάφω, πώς σου φαίνομαι σήμερα. Κούκλα, κούκλα. Βλέπω τώρα με την Άντζελα και μου λέει, είσαι μια κούκλα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, Χρύσα. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, πέστε μου, καλή μου συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την Μαργαρίτα, θα μείνει. Έλα, πάμε λίγο διαγωνισμό, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πάμε λίγο ακόμα, να τη χορτάσω. 90 11 40 51 40 και 19.000. Εκπληκτικό δώρο από το Superstar με πολύ μεγάλη αγάπη από εμάς για σας, για 100 άτομα δεξίωση, παρακαλώ, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Να φανταστώ ότι σας περιμένουν πώς και πώς στο Ηράκλειο τώρα. Ναι, βέβαια, ναι. Εννοείται. Ναι, ναι. Και στο μαγαζί τι θα σας λένε τώρα. Έχετε πάει καταρχήν στο μαγαζί καθόλου, έχετε κατέβει, έχετε προλάβει να πάτε στο μαγαζί. Όχι, όχι. Δεν όχι. Έχετε πάει ακόμα. Να πω κάτι. Έχουμε ελάχιστο χρόνο. Ναι. Θέλει ο Γιώργος να βγει στον αέρα. Ο Λέκας. Ο Γιώργος ο Λέκας. Ναι, να τον πάρουμε. Ας τον πάρουμε. Εντάξει. Τώρα το πω, τώρα μου. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Αυτά είναι οι ανατροπές. Μα ακούσατε συνάδελφοι. Θέλει ο Γιώργος να μας πει την άποψή του. Πάντως λοιπόν, δεν μας είπατε ακόμα από ποιον μάθατε παραπάνω πράγματα στη μαγειρική, από τους συμπαίκτες σας ή από τους τρεις κριτές. Γιατί εγώ βλέποντας την εκπομπή δεν είδα και πολλά έτσι να προσφέρουν από πλευράς γνώσεων τουλάχιστον. Η κριτική τους είναι η κριτική, αυτή είναι η δουλειά τους, αλλά από πλευράς γνώσεων πάνω στη μαγειρική δεν είδα κάτι να σας δίνει. Από ποιον μιλάτε, από την Επίτροπη. Ναι, από την Επίτροπη, αν σας έμαθαν κάτι. Όχι, μάθαμε. Έμαθα πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα εγώ. Κάποιες τεχνικές, κάτι αλλιώτικα. Τα καραμελωμένα κρεμμύδια, ας πούμε. Την πολέντα, την περιβόητη. Έμαθα. Λοιπόν, έμαθα, Γιώργο μου. Ναι. Γιώργος Λέκας κοντά μας. Γιώργο μου, καλώς μεσημέρι. Γεια σου, Χριστίνα. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Ήρθε η ώρα να πούμε ακριβώς τι έχει συμβεί με αυτό το φοβερό blender. Όχι, ήρθε η ώρα απλά να πούμε ένα πραγματάκι που άκουσα και ένα σχόλιο έτσι πολύ άσχετο τελείως από τη συμπαίκτριά μου και πολύ αγαπητή Χρύσα. Ναι. Αυτή τη στιγμή Γιώργο. Είναι Μαργαρίτα. Γεια σου Μαργαρίτα. Γεια σου Γιώργο. Αυτό το οποίο ήταν λίγο άσχημο ήταν ότι ενώ είναι πάνω, ας πούμε, στον εξώστη, θα μπορούσε να είχε βάλει τα γυαλιά της για να έβλεπε λίγο καλύτερα εάν το blender ήταν πλαστικό ή γυάλινο. Και το άλλο, θα μπορούσε λοιπόν να ήταν ακόμα πιο, να είχε βάλει γυάλια για να έρχονταν ακόμα πιο κοντά λοιπόν στην πραγματικότητα. Για τη χρήση, για να δει εάν όντως αυτό το μίξερ ήταν από το καυτό ή όχι. Γιατί είναι πολύ σίγουρος ότι την κατσαρόλα μαζί με τον αρακά, που εδώ η διαφορά είναι αν είναι αρακά στην πιζέλη, αυτό το αφήνουμε να το σχολιάσετε εσείς. Εδώ λοιπόν είναι ότι έχω κατεβάσει την κατσαρόλα πολύ πιο πριν δίπλα, την έχω αφήσει, έχει κρυώσει και αφού είναι για να το βάλω στο blender, κάνω δοκιμή και μετά το βάζω στο blender. Και εκείνη την ώρα έρχεται η ευγενία. Και από εκεί και πέρα τη συνέχεια την έχετε δει. Λέει η Ευγενία, έχω δει πολλές φορές μίξερ να ανατινάζονται. Είμαστε σε καλό δρόμο. Και βάζεις εσύ μέσα το υλικό σου και με το που πας να το γυρίσεις, έγινε το έλα να δεις.
Άρα, Γιώργο, είναι τυχαίο. Άρα εσύ πιστεύεις καθαρά, Γιώργο, ότι ήταν στημένο για να φύγεις από το παιχνίδι. Εσείς πιστεύετε κάτι άλλο? Εγώ εσύ ήθελα να μου πεις τι πιστεύεις. Τώρα, περίμενε, Γιώργο, ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, επειδή και εγώ μαγειρεύω τώρα. Τώρα θα βγουν οι κουτάλες. Περίμενε. Όταν παίρνεις το blender, όταν παίρνεις το blender να το βάλεις στο μηχάνημα, να το στείς, να το τοποθετείς στο μηχάνημα, δεν το τσεκάρεις αν έχει κλείσει καλά ή όχι? Ναι. Είχα ζητήσει έλεγχο από πολύ πριν στο να κάνω έλεγχο στο μίξερ και στα μηχανήματα. Δεν με είχαν αφήσει. Πολύ απλό. Γιώργο, είχε γίνει κάτι, συγγνώμη. Δηλαδή. Γιώργο, είχε γίνει κάτι και σε θέλανε εκτός παιχνιδιού. Γιατί έχω ακούσει ότι είχε γίνει κάτι και σε θέλανε εκτός παιχνιδιού. Είχε γίνει κάτι. Δηλαδή, την προηγούμενη βραδιά είχε γίνει κάτι με κάποια συμπαίκτριά σου, είχατε μαλώσει ίσως. Εγώ δεν βγήκα αυτή τη στιγμή να κάνω ανάλυση και να κρίνω κανένα. Με ενόχλησε πολύ απλά που έφερε γνώμη η Χρύσα στο να πει, ας πούμε, ότι ναι, ήταν το καυτό αυτό το οποίο έγινε πάνω στο blender. Μισό λεπτάκι όμως. Εσύ επιμένεις, Γιώργο μου, λοιπόν, για να βάλουμε μία τελεία σε αυτό, επιμένεις ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό που συνέβη. Να σας πω κάτι. Τηλεόραση είναι. Ό,τι και να επιμένω εγώ, αυτό που θέλουν να δείξουν, αυτό θα δείξουν. Κόψανε πράγματα δηλαδή, λες. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά και ελπίζουμε κάποια στιγμή να σε έχουμε εδώ κοντά να τα αναλύσουμε όλα όπως πρέπει. Μαργαρίτα, φιλιά πολλά και καλό ταξίδι. Γεια σου, Γιώργο. Σ' αγαπώ. Θέλω και εγώ σ' αγαπώ, Μαργαρίτα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Μαργαρίτα που έκανε τον κόπο και ήταν κοντά μας. Ναι. έχει μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ και εσύ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην Κρήτη. Σας αγαπάμε όλοι. Και φιλιά πολλά και στους υπόλοιπους. Γεια σου. Να είσαι καλά. Εδώ. Μην βιάζεστε, γιατί έχετε διάβασμα να μάθετε το εστραγγόν καλύτερα. Τι είναι αυτό το εστραγγόν τώρα, με έχει βάλει σε μεγάλη περιέργεια. Μα το Θεό, δηλαδή, δεν την άφησε να φύγει τώρα, θα κάτσει εδώ πέρα να μου το εξηγήσει. Λοιπόν, Άντζελα Δημητρίου, το τι έχει ακούσει από την Παρασκευή που αραβώνιασε την κόρη της και συμπτωματικά υπήρξε και η πρεμιέρα, ήταν η πρεμιέρα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Από το τι έχει υποθεί μέσα σε δημοσιογραφικά γραφεία, μέχρι και το τι έχει γραφτεί σε σελίδες εφημερίδων. Αλλά τι να τα λέω εγώ, να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά η Άντζελα Δημητρίου, ζωντανά στο πλατό του Superstar, να μας δώσει τις απαντήσεις της. Δεν πρόλαβε να χαρεί τον αραβόνα της κόρης της Όλγας η Άντζελα Δημητρίου και οι αντιδράσεις από ανθρώπους του χώρου ήταν αστραπιές. Στο σημερινό δημοσίευμα της τηλεκριτικού Πόπης Διαμαντάκου στα Νέα δεν έλειψαν και τα σχόλια περί πλαστικής επέμβασης της Άντζελας σε συνδυασμό με τον αραβόνα αλλά και την πρεμιέρα της σε νυχτερινό κέντρο που τραγουδά. Συγκεκριμένα έγραψε: «Μίζον θέμα ένα lifting. Και όμως, παραμονές έναρξης μιας δύσκολης τραγουδιστικής σεζόν, αλλοτινή η αέρια της μπουζουκοπίστας και σημερινή των κουτσομπολίστικων τηλεοπτικών σαλονακίων, βρήκε τρόπο να αναδυθεί στην επικαιρότητα μέσω των σιδερωμένων ρητίδων. Για την ακρίβεια, μέσω της άρνησής της ότι προέβη σε τέτοιου τύπου αναστήλωση χαρακτηριστικών. Το ξεκίνησε η ίδια, της προσφέρθηκε δώρο απρόσμενο από τους κουτσομπολίστικους θεάσους και από την τσαντιριώτικη σάτυρα που της έχει αδυναμία. Πάντως έγινε τηλεοπτική ατραξιόν των ημερών η υπόθεση του lifting της Άντζελας Δημητρίου, η οποία ακόμη και στον αραβόνα της κόρης της και αυτός προγραμματισμένος ταυτοχρόνως με την πρεμιέρα του νυχτερινού κέντρου που θα τραγουδήσει, στην απευθεία σύνδεση του δελτίου του Star, είχε πρόχειρο τον πλαστικό της χειρουργό για να επιβεβαιώσει το φιλοθεάμον ότι δεν έχει κάνει lifting. Ιστερική κρίση ματαιοδοξίας, πανικός για πελατεία στο μαγαζί, η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε διαφημιστική μέθοδο. Αντίστοιχα, σχολίασαν την Άντζελα, η Νανά Παλετσάκη και η Βάνα Μπάρμπα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Υποκλίνομαι καταρχάς στην Άντζελα Δημητρίου για τον τρόπο που έκανε ροή στο δελτίο ειδήσεων του Star. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το είδες. Δεν το είδα, λοιπόν, όχι. Η Άντζελα έχει αραβόνα της κόρης της Όλιας, γενέθλια της κόρης και πρεμιέρα. Και το κάνει όλο μαζί. Και το κάνει όλο μαζί, όπου εκεί υποκλίνομαι σε όλο αυτό το οποίο κατορθώνει να κάνει η Άντζελα και δίνει το λόγο. Πρώτα είναι και τρεις το πλάνο. Πρόσεξε με, εσύ που ξέρεις επαγγελματίας. Είναι ο αραβωνιαστικός, η Όλια και η Άντζελα. Μετά, εδώ βλέπουμε τα πλάνα του αραβόνα. Λοιπόν, θα δείτε ότι μετά η Άντζελα δίνει το λόγο στον Φώτη, στον γαμπρό της, μετά στην Όλια, μετά στον ιερέα, ο οποίος είναι και ο ιερέας της γειτονιάς. Κάνει τρέιλερ για τη δημιουργία αναμονή κοινού για να δώσει το λόγο. Πού λες εσύ μετά? Στο δελτίο ειδήσεων. Όχι!
Στον πλαστικό χειρουργό. Τι δουλειά έχει ο πλαστικό χειρουργό. Εδώ σε. Λοιπόν, μα είσαι. Εδώ δεν γίνεται. Εδώ λοιπόν η Άντζελα είναι εκπληκτική, παιδιά. Συγγνώμη, πού χωράει στον αραβόνο ο πλαστικό. Θα σου εξηγήσω. Αν περιμένει. Ξέρω, μπορεί να είμαι αλλού. Λοιπόν, εγώ που παρακολουθώ πια και λέω δεν μπορεί, θα απαντήσει και για τι πλαστικέ. Είναι στον αραβόνα μέσα, έχει μοιράσει σοκολατάκια στον Εμίλιο κτλ. Και λέει μισό λεπτό παρακαλώ, εδώ θέλω να δώσω το λόγο στο γιατρό μου για να σα αποδείξει ότι δεν έχουμε κάνει εγχειρήσεις. Παίρνει το λόγο. Εκείνη την ώρα μου τηλεφωνεί η θεία μου η Ασημούλα. Είναι μια θεία η οποία είναι κολλημένη με την Άντζελα. Μου λέει πώς λένε το γιατρό. Λέω δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, αλλά περίμενε να ακούσουμε. Έρχεται λοιπόν ο πλαστικός χειρουργός και τι λέει η Βάνα. Θα το αισθανθείς τώρα αυτό που σου λέω. Λέει ότι, κοιτάξτε, λέει, να δείτε, εμείς δεν κάνουμε πλαστοκύτταρα και τέτοιες θεραπείες. Κάνουμε τις θεραπείες που επιτρέπει η Εκκλησία. Συγγνώμη, όλα αυτά διευκρίνηθηκαν σε μια δελτία που βγήκε όλα αυτά. Θα τρελαθώ. Αυτό είναι αλμοδοβαρικό τελείως. Στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Μπορώ να σας το κάνω λεπτό με λεπτό. Είναι επιτυχία του Σταρ όλο αυτό. Για να καταφέρει, α πούμε, να βάλει την Άντζελα. Δεν κουνήθηκε. Να είναι προφανώς κάτι που το βλέπει. Απ' την άλλη, πρόσκει, εμείς τι λέμε τώρα. Ότι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα μίντια. Δηλαδή, η Άντζελα ξέρει. Και είναι ένα κορίτσι, ρε παιδί μου, που μόνη της έκανε κάποια πράγματα και έχει μάθει τώρα πιο ότι πουλάει και ότι ο κόσμος θέλει να ακούει. Τα βάζει όλα μαζί στον τουρβά. Δηλαδή, και ο γάμος και αυτό και η πλαστική. Είναι τόσο αληθινή που δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Πάντως η Άντζελα είναι η αγαπημένη της AGB. Παιδιά, 20 χρόνια κάνω τηλεόραση. Όποτε βγαίνει η Άντζελα, τεινάζει τους δείκτες στον αέρα. Να σου πω τώρα, και εσύ είσαι υπερβολική. Εγώ είμαι υπερβολική. Ναι. Σαφώς, όντως το κάνει. Για ποιο λόγο το κάνουν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή, αν πάρεις. Υπάρχουν δύο λόγοι. Γιατί κάποιος τους ενδιαφέρει και γιατί κάποιοι θέλουν να γελάσουν. Όχι. Αν λοιπόν είναι, αν σε ενδιαφέρει. Η Άντζελα από μόνη της όμως. Είναι. Αν να κοροϊδέψουμε έναν άνθρωπο, μπορεί να τον δει επίση από αυτό. Όχι, παιδιά. Είναι μια πολύ δραματική ιστορία για την Ελλάδα. Η Άντζελα δημιουργεί πάντα θέμα. Παιδιά, η Άντζελα δημιουργεί θέμα. Ναι, όντως. Δημιουργεί θέμα. Αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα. Όχι, όχι, όντως. Και την αγαπάει ο κόσμος. Δεν ξέρουν ότι είναι αληθινή. Άντζελα Δημητρίου. Σίγουρα δεν περνάει παρατήρητη. Μα θα μαλώσουνε, μα θα συμφωνήσουν, μα θα διαφωνήσουν. Μα όχι το κάνει για διαφήμιση, όχι το κάνει γιατί είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα. Σημασία έχει ότι ασχολείται μαζί σου, ό,τι και να κάνεις, Άντζελα Δημητρίου. Χριστίνα μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Αλήθεια, πες μου, πώς είναι να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα, να έχεις τόσο κόσμο να μιλά για σένα. Τι αισθάνεσαι όταν συμβαίνει αυτό. Βλέπεις εδώ την Ανάτη Παλετσάκη, τόσα χρόνια συνάδελφος, τη Βάνα Μπάρμπα που έχει και εκείνη χαράξει την πορεία της. Καλούς, κακούς, ναι. Μικρούς, μεγάλους, δημοσιογράφους, ναι. Συνάδελφους. Όλοι μιλάνε για την Άντζελα. Ναι. Και τι πώς αισθάνεσαι εσύ, Άντζελα, πες μου, σε παρακαλώ. Κοίταξε, μερικά πράγματα που λένε για μένα και δεν είναι αλήθεια. Πρέπει να βγω κάποια στιγμή να απαντάω, έτσι. Ναι. Άλλα που είναι αλήθεια δεν έχω κάτι να πω, έτσι. Άλλωστε τα έχω πει όλα. Χριστίνα μου, ξέρεις πάρα πολλά χρόνια ότι μιλάω. Με όλους. Είμαι ο εαυτός μου, είμαι αυθόρμητη, είμαι παρορμητική. Είμαι αυτό που είμαι, τέλος πάντων. Έτσι, το πιο μεγάλο που μου έχει γράψει και κάποια μεγάλη τραγουδίστρια, κάποια μεγάλη στιχουργός, κάποια τραγούδια. Αυτό που είμαι, το πιο μεγάλο, το πιο μικρό, αυτό που είμαι. Αυτό που είσαι, αυτό που αγαπάμε όλοι. Ακριβώς. Το έχει γράψει κανένα. Λοιπόν, αισθάνομαι ώρες-ώρες όμως ότι πιέζομαι. Δηλαδή, θέλω να βγω από το σπίτι μου, έχω την κάμερα απ' έξω. Κυρία Δημητρίου, να μας πείτε κάτι. Μόλις έχω ξυπνήσει. Με την τζίμπλα στο μάτι και έχω έξω μια κάμερα. Τι πρέπει να πω εκείνη τη στιγμή. Ότι ελάτε μέσα στο σπίτι μου να σας κεράσω καφέ και να μιλήσουμε γιατί αραβωνίσα την κόρη μου ή γιατί πέρασε κάποια πράγματα, θυμάσαι με τις επιταγές που ήμουνα κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή. Τα έχεις δει όλα. Ή γιατί ασχολείται ο Λάκης ο Λαζόπουλος και λέει έχω κάνει τραβίχτην και δεν έχω κάνει, ας πούμε, δεν είχα infection, παρά έκανα τραβέξιον. Δηλαδή, ο Φώτης και η Μαρία που βγήκαν, ας πούμε, και λέγανε κοίταξε το πριν και το μετά. Τους αγαπάω πολύ. Αλλά όταν πουλάει κάτι, πουλάει και στη δουλειά του, πιστεύω. Πουλάει και στην καριέρα του. Δεν πουλάει μόνο αν έχει κάνει πλαστική, δεν έχει κάνει πλαστική. Είναι σήμερα με αυτόν, δεν είναι με αυτόν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ας σεβαστούμε λιγάκι ένα όνομα το οποίο χτίστηκε με πολύ κόπο και πολύ πόνο, έτσι, και πολλά χτυπήματα πισόπολατα, έτσι. Και δεν λύγησε ποτέ και πάντα, γιατί είναι καλή, με όλους μιλάει και με αυτούς που την έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν, ξαναμιλάει. Δεν έχει πρόβλημα κανένα.
και τους αγαπάει όλους. Συγχωρείς. Αυτό είναι αυτό που είπες, ότι είσαι παρορμητική. Μπορεί να πεις μια κουβέντα και μετά... Ένα μωράκι και μικρό, το είδες. Θα το δούμε όλοι. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άντζελα Δημητρίου, να ευχαριστηθούμε. Ανοίγω τα μάτια και προσπαθώ να καταλάβω αν οι εικόνες που είχα γύρω μου λίγα δευτερόλεπτα πριν είναι αλήθεια ή όνειρο. Μια πίστα γεμάτη γαρίφαλα, φώτα πολλά κι εγώ στη μέση με ένα μικρόφωνο να δίνω την ψυχή μου στον κόσμο που είναι από κάτω και χειροκροτεί. Γυναίκα εγώ, δακρύζω εγώ, θέλω και δίνω μέσα αυτούς που με πιστεύουν. Ξυπνητήρι με επαναφέρει στην πραγματικότητα. Είναι χειμώνας, Δεκέμβρης μήνας, 4 τα ξημερώματα. Πρέπει να πάω για δουλειά. Σε λιγότερο από μισή ώρα πρέπει να χτυπάω την κάρτα μου στο εργοστάσιο στους κλωστές πεταλούδα. Άλλη μια μέρα ξεκινάει, ίδια με τις προηγούμενες. Τόσο διαφορετική όμως από αυτές που θα έρθουν. Τόσο διαφορετική που δεν το χωράει ανθρώπου νους. Κλείνω τα μάτια μου και φαίνω στο μυαλό μου μικρά σπίτια της λεγόμενης Παράγκης. Εκεί γεννήθηκα, στο Περιστέρι, στις 18 Αυγούστου του 54. Λιοντάρι, με οροσκόπο λιοντάρι, μια φωτιά από την κορυφή ως τα νύχια. Την ηλικία μου δεν έχω πρόβλημα να την πω. Και είμαι ίσως η μόνη στο ελληνικό πεντάγραμμο που μπορεί να περηφανεύεται ότι εκτός από μεγάλο όνομα της πίστας, εκτός από επαγγελματίας, αλλά γιατί όχι και γυναίκα σύμβολο, είμαι και γιαγιά. 4 εγγόνια έχω και περιμένω πώς και πώς να μου χαρίσουν και άλλα τα παιδιά μου. Σε νίκησα ζωή, σε νίκησα, γιατί ακόμα ζω, γιατί έχω ψυχή. 33 χρόνια κλείνω φέτος στην πίστα. 33 χρόνια επιτυχίας με την αγάπη του κόσμου, πάντα εκεί να με στηρίζει. Με το χειροκρότημα ζεστό να μου δίνει δύναμη να συνεχίσω. Θυμάμαι ακόμη την πρώτη φορά στην πίστα. 1976, στο Κανόνι. Μανώλης Αγγελόπουλος, Γιώτα Γιάννα και άλλοι. Στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στην καρδιά μου. Που γεννάνε, ουρανέ μου. Και κάπως έτσι ξεκινάει το κεφάλαιο Άντζελα Δημητρή. Καλλιτέχνης, στάρ, η γυναίκα που έφερε επανάσταση στο λαϊκό τραγούδι. Έτσι λένε πολλοί. Ένας αγώνας. Ξεκινώντας από τη φτώχεια, ένα περπάτημα σε δρόμους σκληρούς. Στρωμένος με αγκάθια, αλλά και άπειρα γαρίφαλα. Ένα βουνό μπροστά στα μάτια μου, που άρχισε να το σκαρφαλώνω σιγά, σιγά, κοιτώντας πάντα στην κορυφή. Σύρθηκα τόσο σκληρά, παλεύοντας μέρα νύχτα, να καταφέρω να φτάσω εκεί. Αρνήθηκα τη ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου για να καταφέρω να φτάσω εκεί ψηλά που έβλεπα. Εκεί ψηλά που βλέπει ο καθένας, στην ψυχή του, στο μυαλό του, στο όνειρό του. Και ξαφνικά νιώθω το πάτημα της κορυφής. Νιώθω το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Νιώθω το μικρό μου δωμάτιο να γεμίζει από χρυσούς, πλατινένιους δίσκους. Νιώθω να φτάνω στην κορυφή. Η αγάπη του κόσμου με απογειώνει. Με βαφτίζουν Lady του ελληνικού πενταγράμμου. Ένας τίτλος που όταν τον ακούω στην αρχή με παραξενεύει. Ένας τίτλος που γίνεται το κανονικό μου όνομα. Lady Angela. Τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Εσύ θα δίνεις όσο κι όσο. Κεφάλαιο άντρες. Απ' τη ζωή μου πέρασαν πολλοί. Κάποιοι με σημάδεψαν, κάποιοι πέρασαν και δεν με ακούμπησαν. Ο Λευτέρης Πανταζής, που περάσαμε μαζί ωραία χρόνια, που μετά από τόσα χρόνια παραδέχτηκε ότι τον άφησα. Δήλωσε πρόσφατα χαρακτηριστικά η Άντζελα, είναι μια γυναίκα γκέισα. Έχει δίκιο. Τους φρόντισα, τους μαγείρεψα, τους ψώνισα, τους είχα πασάδες με τους άντρες που αγάπησα. Δεν ήμουν η Άντζελα Δημητρίου. Ήμουν η Αγγελική, η γυναίκα Ανατολίτισσα. Όλα τους τα είχα έτοιμα. Σε σημείο τελικά να επαναπαύονται και να τα κάνω όλα εγώ. Κουράστηκα. Τελικά, τώρα που το ξανασκέφτομαι,
Μπορεί να πήρα και να έδωσα πολύ αγάπη στους άντρες, αλλά πάντα κατέλεγα ότι ο άντρας της ζωής μου είμαι εγώ. Το έχω δηλώσει κιόλας σε μια συνέντευξη παλιά. Κάπου δεν άντεξα τη μισή μέρα να είμαι το θηλυκό, η γυναίκα, και την υπόλοιπη μισή μέρα να φοράω αναγκαστικά το κουστούμι του άντρα. Εγώ μια μέρα θα στάω και θα κρατήσουνε για πάντα. Στο πρώτο μέρος, γιατί ακολουθεί και δεύτερο, γιατί πού να χωρέσει την Άντζελα Δημητρίου σε δύο βίντεο. Νομίζω ότι θες παραπάνω από 3, 4, 5, 6, 8, 10 εκπομπές, για να πούμε. Και απορώ, εσύ πώς δεν έχεις δική σου εκπομπή, Άντζελα Δημητρίου, στην ελληνική τηλεόραση? Γιατί? Πρέπει να έχεις. Ο κόσμος σε ακολουθεί. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις, αμέσως γίνεται πρωτοσέλιδο, όλοι πέφτουν πάνω. Καταρχήν, να ξέρεις κάτι, ότι από αύριο θα περάσουν καλά όλα τα κανάλια. Γιατί? Τι μας σημαίνει? Γιατί ξέρεις, όλο αυτό θα το πάνε, το δείχνουν, ναι, με αποσπάσματα, κομματάκια πάλι, κάτι θα κόψουν, κάτι θα ράψουν. Δεν ξέρεις πώς γίνεται. Ωραία. Έλα λοιπόν να το αναλύσουμε για να ξέρουν και τι θα λένε οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Εδώ έχουμε την Άντζελα Δημητρίου. Μωρό μαζί με την Ονά μου. Στη βάφτιση, να υποθέσω. Και είναι και η μοναδική φωτογραφία. Η μοναδική φωτογραφία που έχω μωρό, ναι. Δυστυχώς όταν έφυγε ο μπαμπάς μου, δεν πρόλαβα να πάρω το άλμπουμ που είχε τις φωτογραφίες. Και πού βρίσκεται το άλμπουμ? Τα πήρε η μητριά μου μαζί της. Τέλος πάντων. Κάποιες φωτογραφίες μόνο του πατέρα μου έχω. Δικές μου καμία. Ενώ εγώ την Όλγα την έχω τακτοποιήσει, ξέρεις. Έχει όλα τα άλμπουμ. Έτσι είναι, αυτό δεν είναι λογικό. Από τη γέννησή της μέχρι σήμερα. Να έχεις όλες τις φωτογραφίες του παιδιού σου. Δυστυχώς δεν έμεινε ούτε μία. Μόνο αυτή. Δεν τις έχεις ζητήσει? Ζήτησα από αυτήν και μου λέει τις έχασα λόγω μετακόμισης, λόγω που πήγα στην Καλαμάτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχω αυτή. Μου αρκεί. Είμαστε με την Ονά εδώ. Ναι. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφη Ονά. Είχα μία Ονά κούκλα. Πολύ όμορφη. Μεγάλα πράσινα μάτια και ψαρά μαλλιά. Τα μαλλιά της ήταν λευκά. Τη θυμάμαι σαν όνειρο αυτή τη στιγμή. Ήτανε φίλη οικογενειακή, συγγενής, τι ήτανε? Ναι, ήτανε του μπαμπά μου η αδερφή. Του πατέρα σου η αδερφή. Ναι. Υπέροχη, υπέροχη γυναίκα. Έχουμε με τον μπαμπά σου τώρα μια σχέση μίσου και πάθους, έτσι, τον μπαμπά σου. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Χριστίνα μου, μακάρι να ζούσε και να με έβριζε και να... Αρκεί να τον ακούω. Ήμουν στη Νέα Υόρκη του Αγίου Δημητρίου και πήγα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου που είχε εκεί. Του άναψα μια μεγάλη λαμπάδα μέχρι τον πόη του. Είχε πάρα πολύ κόσμο και μου κάνανε χώρο να περάσω μέσα για να αφήσω την λαμπάδα. Βγήκα έξω και ξέσπασα σε λιγμούς. Ευτυχώς δεν δούλευα. Γιατί κοκκινήσαν τόσο πολύ τα μάτια μου που την άλλη μέρα δεν μπορούσα να βάλω τους φακούς μου. Ούτε να ανοίξω τα μάτια μου. Δηλαδή ήμουνα συνέχεια με αντιβιώσεις και τέτοια. Και στην Αμερική, αν δεν έχεις άδεια γιατρού, χαρτί, συνταγή γιατρού, ναι, δεν σου δίνει τίποτα, ούτε ασπιρίνη. Το ξέρεις. Είναι εντυπωσιακό, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι είχες και τα, δούλευα, έτσι, δεν είχες γιατί και δούλευα... τα καλύτερα παιδικά χρόνια. Όχι. Δηλαδή θυμάμαι ότι το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι λέω κάτι. Δεν είχα τα καλύτερα παιδικά χρόνια ούτε εγώ, ούτε τα άλλα μου τα αδερφιά. Ναι. Από τον μπαμπά μου. Ήσουν ένα κορίτσι μπαμπάς που δούλευε ήταν... από τα 12 του χρόνια. Ναι, ο μπαμπάς μου ήταν ένας άνθρωπος που τα ήθελε όλα στο χέρι. Ξαφνικά δεν ξέρω τι του συνέβη και τρελάθηκε. Θυμάμαι έτσι πολύ αμυδρά τη μητέρα μου να με πηγαίνει στο Δαφνί να τον βλέπουμε. Τον είχαμε. Μετά από εκεί και πέρα σε νοσοκομεία διάφορα που έμπαινε μέσα κλινικές και έβγαινε ξαφνικά και το έπαιζε τρελός και αυτά. Να χτυπάει άπειρες φορές τη μητέρα μου, να φωνάζω την αστυνομία που ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι και να έρχονται εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, γιατί τότε έκανε το περιπολικό βόλτες γύρω-γύρω από το στο Χαϊδάρι που μέναμε και στο Μπουρνάζι. Γύρω-γύρω από την περιοχή που μέναμε πάντα υπήρχε ένα περιπολικό για οτιδήποτε συνέβαινε. Αυτό σου έβγαλε φοβία με τους άντρες? Όλη η ζωή του αδερφού μου το είχε τραβήξει ταυτή του, το είχε ξεκολλήσει, ας πούμε. Έλα, και σε ήτανε, έδερνε, ήτανε, και σε σένα είχε σηκώσει χέρι ποτέ? Εμένα είχε σηκώσει χέρι, ναι. Στη μητέρα μου πάρα πολλές φορές. Εγώ τη μητέρα μου λυπόμουν, τη μητέρα μου και τη μητέρα μου στο χωριό μου. Όπου κάποια στιγμή, μέσα στην κλινική, γνώρισε αυτή τη γυναίκα την οποία έζησε τόσα χρόνια κοντά της, 45 χρόνια. Εντάξει. Και όταν ακούστηκε το όνομά μου στο Κυκλάμινο με μεγάλα γράμματα, στη Βάρη, Άντζελα Δημητρίου, μαζί με τον Γιώργο τον Μπουλγουρά, τον Μπερκεμέ, αν θυμάσαι, από την, το Ζαχαριάδη, που λέγαμε από τη γειτονιά.
Ήρθε λοιπόν ο πατέρας μου εκεί μέσα και είπε: Εγώ είμαι ο πατέρας έτσι λες Δημητρίου. Και λέω: Και τη στιγμή πέστε του να φύγει, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Δεν θέλω να το ξέρω ότι είναι ο πατέρας μου. Με θυμήθηκε τώρα, όταν δεν είχα παπούτσια να βάλω δεύτερα στο πόδι μου και πήγαινα στο εργοστάσιο, Χριστίνα. Έτσι, μέσα στη βροχή, μέσα στο κρύο ή μέσα στη ζέστη. Και δεν είχα να βάλω σόλα από κάτω. Να πάω στο τσαγκάρι να βάλω σόλα. Πού ήταν? Όταν δούλευα με τον Μπουλουγουρά πάνω στη Φωκίωνος Νέγρη και πήγαινα έξω με ένα τόσο κασελάκι με αυγά και έλεγε πάρτε αυγά φρέσκα. Είμαι ο πατέρας της Άντζελας Δημητρίου. Γιατί το έκανε? Δεν ήμουν η Άντζελα Δημητρίου. Ήμουν το παιδί του. Ήμουν η Αγγελική. Αυτή που έβγαινε όταν πριν πεθάνει και έλεγε εσύ παιδάκι μου με συντηρείς, εσύ είσαι κοντά μου, εσύ τα πάντα για μένα. Είναι έτσι δεν είναι? Κάποια στιγμή λοιπόν έβγαινε και πουλάγε λαχεία. Ναι. Και έλεγε πάρτε λαχεία, είμαι ο πατέρας της Άντζελας Δημητρίου. Γιατί? Η μάνα μου δεν βγήκε ποτέ όμως να πει καμία κουβέντα. Η μάνα μου μεγάλωσε τρία παιδιά, έχασε τον άντρα της το παιδί και πολύ νέο, 57 χρονών, έτσι. Έχασε και τον άντρα της που ήδη τον είχε χάσει, έτσι. Αλλά να είναι καλά, να είναι καλά, θέλω να είναι καλά, γιατί μόνο αυτή έχω. Εκτός τα παιδιά μου, έτσι. Εντάξει, μάνα... Και τα εγγόνια μου. Έτσι, μόνο αυτή έχω. Απ' τη μάνα ορφανεύεις. Η σχέση με τον πατέρα σου σε επηρέασε μετά στην επιλογή των ανδρών, στη σχέση με τους άντρες? Κοίταξε, τους όταν άντρες. Δεν έχεις... Να μου πει μετά τις διαφημίσεις, θέλετε, για να σας βοηθήσω. Ωραία, ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα, γρήγορα και επιστρέφω. Του έρωτα οι τέντες είναι κάτι χαρακτήρες τελειωμένοι αναπτήρες. Η καρδιά τους είναι άδεια και νερό και άμμο τέτοια συμβρόχη και θα ρίξω λαχαμό. Και χτίσα παλάτια πλάι σου μακρύμα φύσηξω βοριάς και τα ρίξε. Σε είχα ρωτήσει λίγο πριν τις διαφημίσεις αν η σχέση με τον πατέρα, που ήταν δύσκολη σχέση, σε επηρέασε στη συνέχεια στη σχέση με τους άντρες. Χριστίνα, τα δικά μου τα παλάτια γίνανε κάποια στιγμή χάρτινα. Ούτε χρυσά ήταν, ούτε κορώνες είχαν. Γιατί όταν μεγαλώνεις μόνη σου και δεν έχεις το στήριγμα του πατέρα, του άντρα, τη συμβουλή, να κάνεις λάθη. Ναι. Έτσι. Όλοι μου οι έρωτες, όλοι μου οι άντρες, για μένα πρώτα ήταν το πρότυπο του άντρα, του πατέρα μάλλον, μετά του άντρα, έτσι, και μετά του φίλου. Δηλαδή ήθελα να μιλάω μαζί τους, να μαθαίνω πράγματα, να μπορώ να δώσω πράγματα. Δεν τους έβλεπα σαν να είναι έρωτές μου. Πρώτα τους έβλεπα ότι είναι ο πατέρας μου. Ναι. Θέλω τη συμβουλή του πατέρα μου. Έναν από αυτούς τους μεγάλους έρωτες ήταν και ο Στίβο Βεκέτσης. Το Στίβο το γνώρισα όταν ακόμα δούλευα στην Εράιδα, στην Παμέλα, που ερχόταν σαν πελάτης, γιατί ήθελε τότε να πάρει την Εράιδα. Με τα σιτρούτα που κάμισά του, ξέρεις, μαύρα, με το ρότο μαλλί αδύνατος, με τους σταυρούς στο λαιμό, ένας κούκλος. Κάποια στιγμή, λοιπόν, με κάλεσε να πάω να μιλήσουμε για δουλειά. Όταν εγώ ακόμα ήμουν στο Ιφηγένεια. Το 1981, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και δεν πήγα, και τον αίσθησα. Παιχνίδι. Με περίμενε. Παιχνίδι, τον αίσθησες. Όχι, κάτι μου έλεγε ότι με αυτόν τον άνθρωπο κάποια στιγμή θα είμαι μαζί. Αλλά δεν ήτανε εκείνη η ώρα, εκείνος ο χρόνος. Ήρθε μετά. Γιατί δεν ήταν εκείνος ο χρόνος, εσύ είχες κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή? Γιατί ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας, και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα από τους δεσμούς μου, ήτανε ο Θωμάς ο Παπαδόπουλος, ο οποίος δεν είναι ζωή. Ήταν ο άνθρωπος που με έμαθε να ντύνομαι, ο άνθρωπος που με έμαθε να περπατάω, ο άνθρωπος που με έμαθε να τρώω, ο άνθρωπος που με πήγε τα πρώτα μου ταξίδια, ο άνθρωπος που με έβαλε μέσα στο ρομαντισμό. Εγώ δεν ήξερα, ένα κοριτσάκι μικρό, έτσι. Με λάτρεψε, μου τα έδωσε όλα. Δυστυχώς όμως, δεν φτάσαμε στη σκαλιά της Εκκλησίας.
Αυτός που ήταν τυχερός ήταν ο Γιώργος, ο Γιώργος ναι. ο Τρούπης. Mm-hmm. Με τον Γιώργο ξεκίνησε μία σχέση για 6 μήνες. Παντρευτήκαμε και μέσα σε ούτε 20 μέρες του είπα στο καλό στην Παναγία να πας στη μανούλα σου, να μεγαλώσεις. Και μετά να ξαναγυρίσεις όταν μεγαλώσεις. Ο πρώτος που μου ανέφερες μαζί με τον Στίβ Κακέτσι ήταν οι δύο μεγάλοι έρωτες της ζωής σου. Ο Θαμάς. Ναι. ναι. Μαζί με τον Στίβ. Ναι. Δεν παντρεύτηκες κανέναν τους δύο όμως. Όχι. Γιατί. Δεν ξέρω. Φοβήθηκες. Ίσως να ήταν όχι. Έκανες πίσω εσύ ή δεν ήταν όχι, δεν έκανα πίσω. Απλά είναι, ξέρεις, είναι μερικά πράγματα που όταν τελειώνουν, τελειώνουν. Καλά, δηλαδή, η ιστορία με τον Στίβ μας έχει αποδείξει ότι τελειώνει, δεν έχει τελειώσει με ποτέ. Με τον Στίβ που τον λατρεύω και το ξέρει πολύ καλά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει ακόμα και μέχρι σήμερα για μένα. Άφησε με να το ξέρω μόνο εγώ. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ, το χαλάκι αυτό είναι παραγγελία. Είσαστε άρρωστοι, έχω να πω έτσι το δηλώνω. Πώς δεν το ξέρεις. Όχι, του Στίβ του αρέσει άλλο τραγούδι. Δεν θα βάζετε αυτό. Κάνε στην άκρη να περάσω ή το δεν είσαι τίποτα. Α, το δεν είσαι ένα τίποτα. Μ' αρέσει και εμένα αυτό. Τέλειο. Λοιπόν, ούτε ο Στίβ όμως τελικά καταλήγει η σχέση αυτή σε γάμο. Ήθελες, θα ήθελες το παντρευτείς, αν είχες ναι, μια πρόταση. Ναι, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι ζούσαμε πάρα πολύ ώρα με τον Στίβ. Δηλαδή, το μόνο που έλειπε να ανέβουμε αυτά τα σκαλιά που λένε της εκκλησίας. Το οποίο δεν το συγχώρησες ποτέ. Α, ναι, ποτέ. Γιατί ζούσαμε σαν να είμαστε παντρεμένοι. Mm. Ήμουνα η γκέισα που λένε. Mm. Πού το μαγείρευε, πού τον πρόσεχε, πού τα πάντα, ό,τι ήθελε. Έτσι. Δυστυχώς όμως δεν έγινε. Και δουλέψατε και μαζί. Πολύ. Mm. Ναι. Και επίσης και με τον πατέρα της Όλγας δουλέψαμε μαζί. Mm. Και πολλές σεζόν. Και ήμουνα και έγκυος στο Playboy. Να σου πω, αυτό συμφέρει. Ποιο? Να δουλεύεις με τον αγαπημένο σου στον ίδιο χώρο. Γιατί το έχεις περάσει κι εσύ. Δεν ξέρω. Στο παρελθόν. Νομίζω, κοίταξε να δεις, όταν υπάρχει μια καλή χημεία, είναι καλό. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και κόντρες. Ναι. Δηλαδή, αν ο ένας είναι πιο ισχυρός από τον άλλον, εκεί γίνεται κόντρα. Όταν είναι όμως και οι δύο δυνατοί, δεν γίνεται κόντρα. Εκ των υστέρων, τώρα που το σκέφτεσαι, λες, έκανα καλά που δούλεψα με τους άντρες μου ή όχι. Σε πήγε καθόλου πίσω σε οποιοδήποτε κομμάτι της ζωής σου αυτό? Ναι, το Γιώργο με πήγε πίσω. Mm. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ήταν μέσα στα πράγματα. Ναι. Ήθελε να ανακατευθύνει σε πράγματα που δεν ήταν της δουλειάς του. Ναι. Έτσι. Ξαφνικά, από το πουθενά, έβγαλε το παιδί του και να είναι καλά, όπου είναι, να τραγουδήσει. Mm. Έγινε μία κόντρα. Ασχοληθήκαν όλοι μαζί με το θέμα ο γιος του Τρούπη που τραγουδάει. Καλό είναι το παιδί. Πολύ καλό. Και του εύχομαι αυτά που του μαθά να του γίνουν μαθήματα και σιγά σιγά να προχωρήσει πιο πολύ. Έτσι. Ο Γιώργος όμως είναι ένα καλό παιδί που θα παραμείνει όμως παιδί. Δεν πρόκειται να μεγαλώσει ποτέ. Mm. Λυπάμαι. Έκανα πολλές φορές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το συγχώρησα σε πράγματα που έκανε που ήταν λάθη μεγάλα. Για μένα. Λάθη όχι για το όνομά μου και το τονίζω. Λάθη για την Άντζελα. Λάθη για τον άνθρωπο. Mm. Λάθη για τη γυναίκα. Mm. Έτσι. Ενώ ο Νοράη δεν έκανε λάθη. Ο Κακέτσης δεν έκανε λάθη. Σε αυτόν τον τομέα πάνω μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Κρίμα δεν είναι. Είναι δύο μέτρα κούκλος. Θα μπορούσε να μην ήταν ανασφαλής. Θα μπορούσε να λέει ότι δεν παντρεύτηκα την Άντζελα Δημητρίου, αλλά την Αγγελική Κουρτσάκη. Εσύ τι θες περισσότερο όμως, κάτσε, γιατί μπορεί να θες κι εσύ. Εγώ θέλω να λέει. Μπορεί να λέει εσύ μία Άντζελα. Είμαι η Αγγελική. Αυτό στο θες. Σπίτι μου, Χριστίνα, είμαι ο εαυτός μου. Ρώτησε τους συνεργάτες σου που ήρθαν χτες. Εγώ τα ξέρω. Ήταν ο λαιμός μου κλειστός και προσπαθήσω να ανοίξω το λαιμό μου για να μιλήσω. Πόσο ωραία περάσανε μαζί μου. Και τι τους είπα. Περιμένετε να φάμε. Δεν είμαι ούτε ψιλομύτα, ούτε δίθεν. Είμαι αυτός μου. Φταίει ο έρωτας. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο βίντεο. Θέλουμε. Είναι κάτι χαρακτήρες, τελειωμένοι αναπτήρες. Ο Λευτέρης, ο Γιώργος, ο Στίβ, ο Νοράη,
ο Θωμάς, ο Αντώνης, ο Άλκης. Όλοι με λάτρεψαν. Όλους τους λάτρεψαν. Ο καθένας είχε κάτι να μου δώσει. Για τα δικά τους καλά, για τις δικές τους στιγμές, για τις δικές μου αναμνήσεις. Σχέσεις θυελώδεις, τρικυμιώδεις. Σχέσεις που τελείωναν και άρχιζαν αφού αρκούσε ένα βλέμμα, ένα τηλέφωνο, μια λέξη να ξανανάψει τη σπίθα, το πάθος. Έτσι κι αλλιώς, πάντα κυριαρχούσε στη ζωή μου το πάθος. Είπαμε, λιοντάρι με λιοντάρι, μια φωτιά ολόκληρη. Φωτιά στα Σαββατόβραδα, να μην ξαναγυρίσουν. Αυτοί που μείναν μοναχοί, να μην ξαναδακρύσουν. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο γάμος. Ένας μόνο κατάφερε να με οδηγεί στα σκαλιά της εκκλησίας. Και μάλιστα δύο φορές. Το δίσεξα Μαρτίν λένε ουκάνδρο σοφού. Αλλά σοφή δεν το έπαιξα ποτέ μου. Έκανα πάντα ό,τι πρόσταζε η καρδιά μου και το πάθος μου. Δύο φορές παντρεύτηκα τον ίδιον άντρα, τον Γιώργο Τρούπη. Στην ίδια εκκλησία, με τον ίδιο παπά, την ίδια ημερομηνία. Πίστευα ότι 20 ολόκληρα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, πολλά θα είχαν αλλάξει. Ήθελα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτόν τον έρωτα. Πλανεύτηκα όμως. Ο Γιώργος είναι ένα καλό παιδί. Παιδί όμως. Κι εγώ ήθελα επιτέλους στο πλευρό μου ένα ενήλικα. Κάποιον πιο ισχυρό από μένα. Ένα βράχο. Να μπορώ κι εγώ να γύρω στο τέλος της ημέρας. Να πω, εδώ είμαστε. Εδώ είναι το λιμάνι μου. Εδώ είναι ο άντρας μου. Και τώρα αυτός θα φροντίσει εμένα. Κλείσε πόρτα, κλείσε μάτια και θα κάνω εγώ κομμάτια την αγάπη την παλιά σου σε μια νύχτα. Στίβ Κακέτσης, μια σχέση που ξεκίνησε όταν εγώ ακόμα ήμουνα στην Εράιδα που τον έβλεπα από μακριά, έναν άντρα όμορφο με τα σιθρούτα που κάμισα, με ένα σταυρό στο λαιμό. Και μετά από πολλά χρόνια, αυτός ο άντρας ήρθε κοντά μου. Ένας άντρας ο οποίος μεγάλωσε στην Αμερική με άλλες νοοτροπίες. Ένας άντρας όμορφος, αρενοπός. Ένας επιχειρηματίας, ο καλύτερος της νύχτας, που ήρθε δίπλα μου. Ήρθε δίπλα μου και ζήσαμε μαζί στιγμές αξέχαστες. Στιγμές με πολύ πάθος. Με πολύ κλάμα, με πολύ πόνο, με πολύ έρωτα. Αυτός ο έρωτας σημάδεψε για πολλά χρόνια τη ζωή μου. Ένα παραμύθι που δυστυχώς είχε τέλος. Εγώ και ο Στίβ χωρίσαμε. Με λάτρεψε, τον λάτρεψα. Ήταν ο άνθρωπος που με πήρε από το χέρι και με γύρισε στα πιο πολλά νησιά, στα νησιά που δεν είχα δει. Τον ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά. Θα το λατρεύω όσα χρόνια ζω. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ένα κορίτσι μικρό, 15 χρονών, είναι στο εργαλείο, δουλεύει στο κανόνι. Γνωρίζει ένα όμορφο αγόρι στο επάγγελμα τραγουδιστής. Και ευχές. Μένει έγκυος. Αυτός φεύγει. Το κορίτσι αυτό είναι μόνο του. Είναι 4 μηνών και δεν έχει καταλάβει ότι μέσα στην κοιλιά της υπάρχει μια ψυχή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί αυτό το παιδί να το βγάλει από μέσα της. Να το πετάξει. Και το κρατάει. Ένα παιδί με το όνομα Βαγγέλης. Το παιδί αυτό της το παίρνουν. Συνεχίζει τη ζωή της. Το παιδί μεγαλώνει. Το βλέπω. Με φωνάζει ξαδέρφη. Είμαι αυτή που το έβγαλα από μέσα μου. Δεν ζητάω ευθύνες από κανέναν. Δεν μπορεί να καταλάβει το παιδί πόσο πονάει αυτή η μάνα. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω και όταν θέλω θα σου πω πως αγαπώ. Όλγα, 1986. Μια σχέση απίστευτη με πολλά πισωγυρίσματα. Μένω έγκυος. Θέλω να το κρατήσω αυτό το παιδί. Με πιάνει ημορραγία. Κοντεύω να χάσω το παιδί μου. Το κρατάω το παιδί μου. Γεννάω. Και αρχίζω και μεγαλώνω
σιγά σιγά μόνη μου αυτό το παιδί. Κάποια στιγμή η Όλγα πήγε να βγάλει ταυτότητα, όμως το χαρτί απάνω έλεγε αγνώστου πατέρα. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Την αρεβόνιασαι, είναι καλά και όσα μας πλήγωσαν να τα αφήσουμε πίσω, να τα προσπεράσουμε και πλέον η σχέση μας είναι καλύτερη από ποτέ. Σε με λένε τρελή, σ' αγαπά πολύ και σε νοιάζομαι. Αυτά που έμαθα, τα μάθα μέσα από τη ζωή. Τα γράμματα που έμαθα, τα έμαθα στο πιο μεγάλο σχολείο. Το σχολείο της ζωής. Το σχολείο του δρόμου. Όσο για τον έρωτα το δικό μου, δεν ξέρω, μπορεί και να έρθει. Μέχρι τότε θα είμαι πάντα εδώ για όλους αυτούς που ξέρουν ότι το χειροκρότημά τους μου δίνει ζωή. Α, και κάτι ακόμα. Μην ψάξετε να βρείτε κάτι άλλο. Άλλωστε, τα είπα όλα. Γιατί εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Και προφανώς αυτό είναι που δεν μπορεί να σου συγχωρέσει κάποιος. Είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει κρυφτεί ποτέ. Έχει απαντήσει σε όλα. Όχι, και η συγκίνηση... Εντάξει, σε βλέπω, σε παρακολουθώ αρκετή ώρα. Να υποθέσω ότι όλο αυτό βεβαίως η ένταση έχει να κάνει με τα παιδιά. Γιατί σε αυτό λυγίζουν όλοι. Ναι. Λυπάμαι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Λυπάμαι γιατί το θέατρο δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ο Στίβ όταν ερχόταν και έβλεπε τον πατέρα μου, πηγαίναμε μαζί στο γαλάτσι, τον αγκάλιζε και τον φύλαγε σαν να ήταν πατέρας του. Mm-hmm. Γιατί δεν τον είχε τον πατέρα του. Ο πατέρας όμως του Βαγγέλη, ο Αντώνης, όταν τον πήγαμε μαζί στην εκκλησία, αυτό που παίξε ήταν ένα θέατρο, δυστυχώς. Δεν θέλω να πιστεύω το ίδιο για τον πατέρα της Όλγας, γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο, παρεμβόνιζα την Όλγα, την ημέρα που παρεμβόνιζα το παιδί και μου είπε, συγγνώμη, δεν μπορώ να έρθω, υπάρχει ένα πρόβλημα, του λέω να μαζί στο παιδί, γιατί ήταν και τα γενέθλιά της μαζί, έτσι. Και της μίλησα, της είπα, αγάπη μου να ζήσεις και λοιπά, σου στέλνω λουλούδια, θα έρθω μέσα εδώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, που έστω με ένα τηλέφωνο μου έκανε μία φορά ευτυχισμένο το παιδί μου. Ευχαριστώ τον Θεό που βρήκε το Φώτη, γιατί ο Φώτης είναι, Χριστίνα, ένα κομμάτι μάλαμα. Ένα παιδί που έχει αγαπήσει την οικογένεια, αγαπάει τη μάνα μου, αγαπάει την Όλγα, αγαπάει εμένα. Είναι ένα παιδί που έχει χάσει τη μάνα του και έχει αυτό μετριά. Και από την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα στο σπίτι, η πρώτη λέξη που μου είπε, μου επιτρέπει να σας φωνάζω, μαμά. Δεν το λένε εύκολα αυτό. Σημερινή εποχή που ζούμε, δεν το λένε εύκολα. Δεν μπορεί κάποιος να πει εύκολα τη λέξη μαμά ή τη λέξη μάνα. Ξέρω πολύ καλά ότι μέσα μου πληγώνομαι με το θέμα του παιδιού μου και μιλάω για το Βαγγέλη. Αλλά δεν φταίω εγώ. Εγώ ήμουν μικρή. Αν τα λάθη... Πιστεύεις ότι δεν σε έχει συγχωρήσει ποτέ γι' αυτό? Δεν ξέρω. Χριστίνα, δεν ξέρω πια. Από το 97 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχω μια αμφιβολία. Έχει δίκιο, έτσι. Μέσα του βαθιά έχει δίκιο. Δεν φταίω εγώ όμως. Εγώ του τα έχω δώσει όλα απλόχερα. Ό,τι μπορούσα και ό,τι μπορούσα να του προσφέρω, του τα έδωσα. Δεν έχω άλλη δύναμη. Δεν έχω άλλη δύναμη. Δεν έχω άλλες δυνάμεις να προσφέρω κάτι άλλο. Τον ευχαριστώ που έτρεχε μαζί μου όταν εγώ ήμουνα μέσα που με πιάσανε με το θέμα με τις επιταγές και όλα αυτά, έτσι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά μετά τον Αύγουστο και μετά μου ξαφανίστηκε, χάθηκε. Είχαμε πάει μαζί στην Κύπρο, είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Ξαφνικά δεν ξέρω τι έπαθε το παιδί μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο παιδί μου. Εγώ το αγαπάω όμως. Ό,τι και να έχει. Το έχουμε μέσα από την καρδιά μου να είναι καλά, να έχει καλά τα εγγόνια μου. Δεν βλέπεις ούτε τα μικρά. Να είναι καλά τα εγγόνια μου, που μου λείπουν πάρα πολύ. Έρχονται μέρες γιορτινές. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει συνέχεια αυτό στη ζωή μου. Όλοι έρχονται και φεύγουν. Έρχονται και φεύγουν. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Είναι της μοίρας μου που το περνάω έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά σου μιλάω, Χριστίνα. Έρχονται άνθρωποι στη ζωή μου οι οποίοι ήταν από το παρελθόν και ξαναγυρίζουν πάλι κοντά μου και δεν ξέρω γιατί γυρίζουν.
τι τους κάνει να γυρίσουν. Αναρωτιέμαι, ειλικρινά σου μιλάω. Και τι τους κάνει να φεύγουν από την άλλη όμως. Δεν ξέρω τι τους κάνει να φεύγουν, ναι. Τους κάνει στην περιφορά μου, τους κάνει γιατί είμαι καλό παιδί, τους κάνει γιατί είμαι αυτός μου, τι τους κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν μπορώ να καταλάβω. Με το Βαγγέλη να μιλήσει από τον Αύγουστο. Από τον Αύγουστο, ναι. Δυστυχώς. Ούτε στη γιορτή μου δεν με πήρε να μου πει ένα χρόνια πολλά. Ούτε στη γιορτή. Θα μου πεις εσύ τι έκανες. Ξέρεις, φοβάμαι το διώξιμο. Φοβάμαι κάποιον να μου κλείσει την πόρτα μέσα στα μούτρα. Δεν το θέλω, γιατί είμαι περήφανη. Δεν τολμάς να πάρεις εσύ, δηλαδή φοβάσαι μη σου κλείσει το τηλέφωνο, μη σε απορρίψει. Έχω πάρει, άφησα και μήνυμα. Είπα να μας ζήσει η Αγγελική, να είναι καλά, να τη χαιρόμαστε. Δεν πήρα καμιά απάντηση. Ίσως έχει δίκιο, ίσως κρύβεται στον εαυτό του, γιατί του ήρθε όλο αυτό απότομο. Ίσως να συνάντησε όχι την Αγγελική Κιουρτσάκη, αλλά τη Μαντόνα. Κατάλαβες. Ναι. Έχει διαφορά η Αγγελική Κιουρτσάκη απέναντι στο παιδί της και στο ένα και στο άλλο. Από αυτή που λέγεται Άτσελα Δημητρίου. Δυστυχώς. Δυστυχώς εκεί περνάς στο άλλο στάδιο. Περνάς στο στάδιο το τίμημα με τις δόξες, ότι γέλα παλιά σου. Πρέπει να βγεις απάνω στην πίστα και να γελάς. Θα μου πεις τώρα γιατί κλαις. Μπορώ. Πρέπει και εγώ κάπου να ξεσπάσω. Δεν αντέχω άλλο. Για να μην βγάλω κι εγώ κανένα καρκίνο και σηκωθώ και φύγω όπως έφυγε η θεία μου ή όπως έφυγε ο αδερφός μου ή όπως έφυγε ο πατέρας μου, όπως έφυγε ο νηψιός μου. Τα λάβες. Πρέπει να ξεσπάς. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Ναι. Έχουμε όμως και ευχάριστα, πολύ ευχάριστα πράγματα. Ναι. Παραβωνιάστηκε η μικρή. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, λες. Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα, ακόμα και γι' αυτό σχολιάστηκες. Το ξέρω. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος. Σχολιάστηκα γιατί του έκανα δώρο ένα ρολόι και του είπα να κοιτάς την ώρα για να γυρίζεις γρήγορα στην Όλγα και να είσαι κοντά. Σχολιάστηκα γιατί είδα πρώτη φορά τα συμπεθέρια μου που δεν τα είχα δει ποτέ. Ναι, φυσικό και επόμενο ήταν να μην τα έχω δει. Τα είδα, τους χαιρέτησα, είδες ότι είναι καθηγητές, μορφωμένοι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα και δεν έχουν καμία, να έχουμε καμία, πώς το λένε, διαφορά με εμάς. Γιατί κάτι τέτοια διάβασα μέσα. Και ότι το έκανες για να διαφημίσεις την πρεμιέρα του μαγαζιού. Και αυτό αν διαβάσα. Είναι δυνατόν. Όπως λένε ότι έκανα διαφήμιση τότε που αναγνώρισα το γιο μου για να κάνω πιο μεγάλο το όνομά μου. Έλεος ρε Χριστίνα. Έλεος ρε Χριστίνα. Έλεος πια δηλαδή. Φτάνει πια. Φτάνει. Η γυρίζω από την Αμερική, έκανε πλαστική. Είναι φτιαγμένη. Βγαίνει πλαστικός χειρούργος και λέει, έχω κάνει την επέμβαση μέσα από αυτή. Υπάρχει και τέτοια μέθοδος. Να μου την πει να την ξέρω. Γιατί την ξέρω εγώ. Ποτοξάκια κάνω. Ναι. Όλοι κάνουμε, έτσι. Το μέγιστο που έχεις κάνει στον εαυτό σου, αλλαγή, επέμβαση, παρέμβαση, τι είναι. Έχεις κάνει κάτι. Τη μύτουλα μου. Τη μύτη μόνο. Τι πάει να πει δηλαδή, πρέπει να φτιαχτώ ολόκληρη. Άμα θα φτιαχτώ, θα βγω να το πω, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Αφού με ξέρεις ότι είμαι αυτός μου, ό,τι και να κάνω. Τι είναι κακό. Κοίταξε ένα ζευγάρι. Όχι μόνο δεν είναι κακό. Κοίταξε ένα ζευγάρι, είναι πολύ ευτυχισμένο. Πάρα δηλαδή, πολύ. Τι θέλει να βλέπουν την Όλγα, ας πούμε, να γυρίζει κάθε βράδυ στα μπουζούκια. Έτσι. Το λέω σε αυτούς που έχουν στείλει τα σχόλια. Γιατί τα έχω δει από χτες και έχω νευριάσει πολύ. Και ειδικά στον πρώην αγαπημένο σου και αγαπημένο μου, και δεν τρέπομαι να το πω, στον κύριο Μαύρο Μουστακάκη. Τι έκανε. Όλοι μου. Δεν χρειάζεται να σχολιάζεις έτσι το παιδί μου, γιατί δεν ξέρω αν έχεις παιδιά ή αν πρόκειται να κάνεις. Είναι παιδί μου. Μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος. Μήπως μπερδεύετε τον καλλιτέχνη με τη μάνα. Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Λοιπόν, αν αυτός είναι από εκεί που είναι, γιατί κι εγώ στο σπίτι μου έχω, ο Γιώργος ο Τρούπης ήταν και αυτός με τέτοια γυναίκα, έτσι. Δεν έχει σημασία από πού είμαστε και ποια είναι η καταγωγή μας. Σημασία έχει τι άνθρωποι είμαστε. Πάντως ασχολήθηκαν και εφημερίδες, έτσι. Έχουμε τα νέα σήμερα. Έχουμε την κυρία Διαμαντάκου. Όλοι η οποία λέει συγκεκριμένα ότι η ιστερική κρίση ματαιοδοξίας, πανικός για πελατεία στο μαγαζί, η οποία πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε διαφημιστική μέθοδο.
τα πάντα. Και για τους, το ξεκίνησε, λέει, η ίδια της προσφέρθηκε δώρο απρόσμενο από τους κουτσομπολίστικους θειάσους και από την τσαντιριώτικη σάτυρα που της έχει αδυναμία. Ρε Χριστίνα, έλεος. Χριστίνα μου, έλεος. Έλεος. Έτσι χτυπάγανε την Αλίκη από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι που έφυγε και τη φωνάζανε ζόμπι και βαμπύρ. Εντάξει, έλεος. Δεν θα τους κάνω το χατήρι λοιπόν αυτό. Τα παιδιά δεν τα ξαναδούνε πουθενά, πουθενά όμως. Δεν θα τολμήσει κανένας ποτέ να μιλήσει για την κόρη μου. Για μένα ας πούνε ότι θέλουν, τι να πούνε πια. Τα είδαν όλα. Τα είπα όλα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τώρα έχει να μιλήσει η δουλειά μου. Η καινούργια μου δουλειά που ετοίμασα, με τον Νίκο το Δουλάμι και τον Χρήστο το Δουλάμι, κυκλοφορεί από την Lobby Music, μια καινούργια εταιρεία, και όλα καλά. Καλά να είμαι. Να έρθει και ένας έρωτας. Τώρα ξέρεις τι θα γίνει. Θα πούνε όλοι, καταλάβατε. Ήθελε να πει για το CD, γι' αυτό. Δεν σώζεσαι. Άντζελα Δημητρίου, δεν σώζεσαι από πουθενά, να το ξέρεις. Χριστίνα μου, δεν πειράζει. Αυτό είναι το τίμημα της δικής σου επιτυχίας. Χριστίνα μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας έχεις κρύψει τίποτα. Λέω γλυκέ μου, ναι. Το λένε. Ξινέ μου, το λένε. Δεν πειράζει λοιπόν, δεν με πειράζει. Το έχει συνηθίσει πια. Ναι. Καλά, σε στενοχωρεί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν στιγμές σίγουρα. Κοίταξε, που είσαι, που είναι η Αγγελική στο σπίτι και τα βλέπει όλα αυτά. Στενοχωριέμαι όταν βλέπω, ας πούμε, κάποιους δικούς σας συναδέλφους από εδώ, από το κανάλι, να λένε το παιδί αυτό είχε βάλει extension, γιατί δεν έχουν βάλει άλλες. Καμία. Ποτέ. Το παιδί αυτό τραγουδίσε, γιατί αυτές δεν έχουν τραγουδίσει, δεν έχουν το ψώνιο να τραγουδίσουν. Ε. Έτσι. Το παιδί αυτό, ας πούμε, τι είναι αυτά. Δηλαδή, είναι ωραίο, έχεις κόρη, έτσι. Εντάξει, εγώ δεν... Και έχεις μια κόρη κουκλάρα, η οποία σε πάντρεψε κιόλας. Ναι. Γιατί το έκανες για διαφήμιση, Χριστίνα? Γιατί σε πάντρεψε η κόρη σου, Χριστίνα? Για πες μου, γιατί? Για να σε κάνει μεγαλύτερη, ε. Δεν σου φτάνει το όνομα που έχεις, που είναι μεγάλο, να το κάνεις πιο μεγάλο. Έτσι δεν πάει. Καλά, ναι, εντάξει, δεν μπαίνεις σε αυτή τη λογική, γιατί όχι, πάντα, σε αυτή τη λογική μπαίνεις. Πάντα έχουν να πούνε κάτι άλλο. Σε αυτή τη λογική μπαίνεις. Πες μου, τι εύχεσαι, τι εύχεσαι. Υπάρχουν στιγμές στην Άντζελα. Στην Άντζελα. Που μπορεί να μπεις μέσα στην εκκλησία και να ανάψεις ένα κεράκι, ναι, και να ευχηθείς κάτι. Όχι, Παναγία μου, ποτέ με κάμερα. Δεν έχω τραβήξει και με αυτό. Όχι, όχι, λέω, λέω η Αγγελική. Όχι, έχω σχολιαστεί και με αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είμαι το διαβόλου παιδί, ας πούμε. Να βγαίνω το πρωί έξω για να μην κάνω σταυρό μου. Να κάνω έτσι, ας πούμε. Δεν είναι, όχι, όχι. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το παρεξηγούν και αυτό. Δεν έχεις δικαίωμα ούτε να πιστεύεις πια. Όχι. Τι εύχεσαι μέσα σου, τι εύχεσαι. Σβήνεις ένα κεράκι στην τούρτα σου. Όλοι κάνουμε ευχές. Υπάρχουν στιγμές που όταν πάμε στην εκκλησία ή έχουμε την γιορτή μας. Τι εύχεσαι. Στον εαυτό μου. Ναι. Εύχομαι να είναι καλά η μάνα μου. Για την Άντζελα. Για την Άντζελα εύχομαι να έχει κουράγιο να αντέξει κι άλλο. Τίποτα άλλο. Κουράγιο. Έτσι λέω στον εαυτό μου. Κουράγιο. Άντε την έβγαλες αυτή τη μέρα. Άντε την έβγαλες και αυτή τη νύχτα. Άντε ξημέρωσες. Κουράγιο. Έλα, άνοιξε τηλεόραση τώρα να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε σήμερα. Παίζει, άντε. Ποιος θα βγει τώρα, για να δούμε. Αν κάποια στιγμή, να σου πω, πραγματικά, αν κάποια στιγμή σταματούσε αυτό. Ναι. Αν ο Λάκης Λαζόπουλος δεν ξαναέβγαζε τίποτα που να έχει σχέση με την Άντζελα. Να είναι καλά. Αν η... Να είναι καλά, σε παρακαλώ να μην ξαναπεί τίποτα. Δεν θέλω. Θα σε στενοχωρούσε πιθανά, πραγματικά. Γιατί να με στενοχωρήσει. Φτάνει πια, κουράστηκα, ρε Στέλνα. Ας μιλήσω για τη δουλειά μου λίγο. Τη δουλίτσα μου. Την έφτιαξα μόνη μου. Τη δουλίτσα μου. Τους συνεργάτες μου. Που είναι τεράστιοι, είναι μεγάλοι. Γαμώτο μου, αμή τι άλλο. Κάτσε. Για την Ελλάδα που λένε. Ε, ο Λάκης. Ε. Η αγάπη σου μεγάλη. Υπάρχει μια μεγάλη αγάπη με τον Λάκη. Τι να σου πω. Από όσα άμα έχει πει... δεν τον δω, δεν κοιμάμαι δηλαδή. Έχω φτάσει σημείο, από όσα έχει πει, τι σε έχει στεναχωρήσει πάνω από περισσότερο. Υπάρχει κάτι που να λες, αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στο Λάκη. Γιατί κατά τα άλλα πιστεύω θα γελάς κιόλας. Δεν μπορεί να μην γελάς. Γιατί ξέρω ότι έχεις χιούμορ. Κοίταξε να δεις. Το ξέρω αυτό. Ναι, έχω χιούμορ. Το ξέρω αυτό. Έτσι. Και είχα πάει στην εκπομπή, το θυμάσαι πολύ καλά και κάναμε την Μιμή και αυτό. Και το θυμάσαι με τον Κούγε τότε αυτά. Λοιπόν, είναι καλό ο Λάκη. Δεν ξέρω τι τον πιάνει ώρα σε ώρα. Δεν ξέρω. Μάλλον. Δεν κοιμάται καλά και ξυπνάει ανάποδα. Μήπως δεν είναι ευχαριστημένος με τη γυναίκα του.
και ξεσπάει σε μένα. Και την πληρώνεις εσύ. Μήπως του φταίει η μαμά του που είναι εκεί πέρα που είναι και την παίρνει τηλέφωνο. Νομίζω στο Λάκι δεν έχεις απαντήσει και λες επίτηδες τα λέω όλα αυτά και επίτηδες τα κάνω για να με σχολιάζει ο Λάκης. Όλα τα λάθη τα κάνω επίτηδες. Ναι. Βγήκε ο Τάκης πρόσφατα και είπε ότι εγώ είπα κάτι για τη μάνα του τη συγχωρεμένη. Δεν έχω πει ποτέ τίποτα. Ο Τάκης Ζαχαράτο. Ναι. Και είπε ότι έχω βλάβει στον εγκέφαλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έχω βλάβει στον εγκέφαλο. Γιατί από μένα ξεκίνησε. Από μένα, από τη Βάνα την Μπάρμπα, από την Αλίκη τη Βουγιουκλάκη, τη συγχωρεμένη. Έτσι. Και από πολλές μεγάλες άλλες κυρίες χώρου. Ο Τάκης και ο κάθε Τάκης. Καλά θα κάνει λοιπόν ο Τάκης να κοιτάξει τη δουλίτσα του και να μην ασχολείται με μένα, γιατί ξεκινάει τώρα στη Θεσσαλονίκη και θέλει να πάρει κάτι από το άρωμα που λέγεται Άτζελα Δημητρίου για να μυρίσει όλη η Θεσσαλονίκη για να πάει καλά. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Αυτοί το έχουν ανάγκη. Είπε ότι έχει τσακωθεί με τον εαυτό σου. Πώς ακριβώς το είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα την έκφραση του Τάκη Ζαχαράτου. Όχι, το έχω βλάβει στον εγκέφαλο. Ότι είσαι τσακωμένη με τον. Έχω βλάβει στον εγκέφαλο. Τι να κάνω, κακομοίρα. Θα πάρω το γιατρό μου τώρα σε λίγο να τα ρωτήσω. Η βλάβη από τον εγκέφαλο πώς φεύγει. Λάκι, πες μια, πες με εσύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μαργαρίτες να μαδάει και ολοκίνες να ρωτάει. Άλλο απ' το ποτήρι σου να πιω. Με μεθάς και τα έχω χάσει με τον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν τον κοιτάζω. Αυτή είναι αυτή είναι φωτογραφία. Αυτή είναι φωτογραφία. Τι, πού είσαι, τι ηλικία είσαι. Είναι 25. 25. Ναι. Και η άλλη μ' αρέσει πολύ που είσαι 15, πόσο είσαι εκεί. Η προηγούμενη ακριβώς νομίζω είναι καλή μου συνάδελφη. Τι κοριτσάκι. Το μωρό λες. Ναι, αυτό. Αυτή που είναι ζωγραφιά. Εδώ είμαστε ήδη με το Βαγγέλη. Ναι. Σαν να βλέπω το γιο μου. Μοιάζεται πάρα πολύ. Είναι καλοκαίρι να υποθέσω. Είναι καλοκαίρι, είμαι στη Χαλκίδα και κάνουμε μια φωτογράφηση. Ναι. Που ήμουν με την Κατερίνα τη Μαρινάκη. Ξέρεις, ξεκίνησα. Ως αδερφές έδεμ ξεκινήσαμε τελικά για να το μάθεις εσύ. Για πες. Η Κατερίνα Μαρινάκη και εγώ. Η πρώτη σας εμφάνιση ήταν έτσι. Ναι, αδερφές έδεμ. Δεν εξαντλείται η Άντζελα Δημητρίου. Είναι αυτό που είπα. Με θέλει να έχει κάθε και μέρα 1978 να έχουμε... έκανε το πρώτο μικρό δισκάκι. Το 79 το δεύτερο μικρό και το 80 με συμμετοχή στο Φέστιβαλ Θεσσαλονίκης με το «Ας ήταν να μπορώ» του Μιχάλη Αρχοντίδη και του Τσιπουλιάνου. Ξεκίνησα να κάνω την καριέρα μου. Κάτι ακούω, κάτι τι, ακούω. Τι. Θα το δούμε σε λίγο αυτό που ακούω, το ακούς και εσύ. Ναι. Πες μου κάτι, θες να ξαναπαντρευτείς. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια. Πρώτα απ' όλα είσαι ένας άνθρωπος. Δεν θες να ξεκουραστείς. Δουλεύεις όσα χρόνια σε θυμάμαι εγώ και σε ξέρω. Όχι, θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Ξέρεις, όταν το λιοντάρι το νευριάσεις και το ξυπνήσεις, αρχίζει και αγριεύει πάρα πολύ και θέλει να κάνει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Όταν του δώσεις και τρώει, κοιμάται. Ναι. Λοιπόν, εμένα γιατί με έχουν αφήσει πολύ καιρό νηστική, εννοώ από τη δισκογραφία, και 2 χρόνια είχα αποχή. Τώρα που έκανα αυτό το καινούργιο το CD, έχω όρεξη για άλλα πράγματα. Βασικά σου έχω πει ότι θέλω να γράψω το βιβλίο. Ναι. Έτσι. Μπράβο. Και είναι και αυτό. Μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στα σχέδια. Ναι. Ένας άντρας στο πλευρό σου να καταλαγιάσεις. Να έχω, αν θέλετε φυσικά κι εσείς, να έχω το κανάλι σας όσο εγώ. Εγώ με τρέχω. Το Superstar ειδικά. Έτσι. Εγώ έχω μικρόφωνο, να το παντρευτώ... πρόβλημα. Α, τα μαλάκια της είναι. Δεν. Τα μαλάκια σου, το μικρόφωνο για να φτιάξω. Να παντρευτώ, γιατί να παντρευτώ, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Για να έχω, ας πούμε, ένα σύντροφο στην αγκαλιά μου ή να κάνω κάποια παιδιά, έλεος πια. Στοπ. 4 εγγόνια ζωή να έχω, έτσι και δεν τρέπομαι να το πω. Την ηλικία μου την ξέρεις, όλοι την ξέρουν, δεν την κρύβω, έτσι. Ίσως είσαι και η μόνη που λέει την ηλικία. Άρα δεν πεθάνω νέα, έτσι. Θέλω έτσι να είμαι ωραία και όμορφη όταν θα φύγω έτσι. Χριστός και η Παναγία, κανένα να πούμε χαρούμενα πράγματα. Από το θέλω. Κοίταξε, έφυγαν όλοι και μετακινήθηκαν όλοι. Όλοι, ναι, όλοι μετακινήθηκαν. Όλοι. Δεν έχει έτσι. Είναι ένα αποθυμένο έχει, Βέατζελα. Ένα αποθυμένο, ναι. Κάτι που δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Ένα αποθυμένο. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω.
Είσαι χορτάτη. Έχω κάνει με ιστορέξ, με μεγάλη ιστορία, με τον Τζακ Φώστερ, με τα μπαλέτα, με τον Μαρασούλη, στην Εράιδα, Φαντασία, στο Zoom, στην Πλάκα, πού και πού και πού και πού. Ναι. Τι άλλο δηλαδή. Τι άλλο πια. Στο Διογέννη το Μεγάλο, μαζί με τον Λευτέρη τον Πανταζή, που δεν το είπε. Εγώ όμως το λέω. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν το έκρυψε. Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Δεν το θυμήθηκε μάλλον. Είπε του Gypsy Kings, είπε. Κάτι θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ τα λέω όμως. Τα βλέπω. Έτσι. Έχω δουλέψει και με πολύ μεγάλα ονόματα. Είχα την τιμή και την τύχη να δουλέψω με ένα από τα top ονόματα. Τον Τόλι τον Βασκόπουλο. Έτσι. Δεν δούλεψα ποτέ με τον Γιάννη τον Πάρη, από τον λατρεύω. Τον ακούω και κλαίω. Δούλεψα με τον Βασίλη τον Καρά. Με τον Πασχάλη τον Τερζή. Με τον Κώστα τον Χαϊδοδιπλωμένο. Όλα τα νέα παιδιά. Τον Αλκαίο, το Σχοινά, το Γιαννιά, τον Τριαντάφυλλο. Δηλαδή, άμα αρχίσω και λέω το Ρουβά, δεν ξέρω πώς να σου πω. Τι άλλο να ζηλέψω. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά, δεν το πιστεύω. Καλώς τους. Για πάμε, καλησπέρα σας. Καλώς τους. Η Δανάη. Η Δανάη. Καλώς όρισες. Δεν να είσαι στην Ολάκια. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Παρακαλώ, καθίστε. Α, θες αυτό, αυτό είναι μικρόφωνο. Για δώστε στην Ολάκια. Η κυρία Κιουρτσάκη, τα λέω σωστά. Ναι. Τα λέω σωστά. Ναι, αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι μικρόφωνο, το παίρνουν. Τα λουδάκια θα μου δώσει. Δώσε με ένα λουδάκι εσύ. Λοιπόν, να συστηθούμε, σας παρακαλώ, θα μας συστήσετε. Λοιπόν, η Δανάη είναι η εγγόνα μου. Ναι. Ναι. Μία από τα εγγόνια μου. Η Ελένη είναι ανιψιά μου και βαθιστήρα μου. Νονά. Νονά, νονά. Τι αγάπη μου. Η νονά. Τι ψυχή μου. Η νονά. Τι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Τραγουδάς και εσύ, Δαναΐτσα. Η νονά. Η νονά, ναι. Τι. Τι. Αυτό θέλεις. Να σου το δώσω. Ποιο, μωρό μου. Λουλουδιά. Θες λουλουδάκι. Τα λουλουδιά στην κυρία από μένα. Τα λουλουδιά στην κυρία από μένα. Λοιπόν. Είναι ανιψιά σου επισήμως. Ναι. Είναι ανιψιά σου, για να τα λέμε, να λέμε συγγένειες. Εάν ζούσε ο αδερφός μου, θα ήταν το εγγόνι του. Ναι. Άρα λοιπόν, και εμένα είναι σαν να είναι εγγονή μου. Τι είναι, Δανάη. Ωραία είναι, Δανάη, εδώ. Αχ, τι ωραία. Εντυπωσιακά. Θα μεγαλώσει κι εσύ να έρχεσαι σε τέτοια. Είναι καλή νονά ή καλή γιαγιά. Αγάπη μου. Και ναι, τα δύο. Τι έχει εκεί. Είναι κλασική. Να είναι σίγουρα πάντα. Στείλ ένα φυλάκι στον μπαμπά που μας βλέπει. Στείλ ένα φυλάκι εσύ. Στείλ του. Του μπαμπά. Για πες μπαμπά. Γογό. Στείλ του. Στείλ του. Γογό. Στείλ του ένα φυλάκι του γόγου. Καταπληκτικές στιγμές είναι αυτές, ε. Ναι. Μετά τι να σου πούν όλα τα άλλα. Τι να μου πούν. Αφενός αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κάπου εδώ, ναι, πρέπει να... Να τελειώσουμε την εκπομπή. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Άντζελα Δημητρίου, Αγγελική Κιουρτσάκη. Ακριβώς. Πάνω απ' όλα, σε ευχαριστώ πολύ. Και εσένα, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά και να είστε. Να σε ευχηθώ να κάνεις ένα τέτοιο. Γιατί όχι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι, μπράβο. Ποτέ μιλείς, ποτέ. Έτσι, μπράβο, δεν ξέρεις. Σας αγαπάμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Εγώ σας αγαπώ. Σας αγαπούμε πολύ. Πολλά φιλιά.